Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Basket City πάμε μέχρι και τις 10, το μπασκετικό δίαιρο του Libero 107,4. Κάθε μέρα είναι το 8 με 10 το απόγευμα, είναι το μπασκετικό δίαιρο εδώ στο Libero 107,4. Με Σταμάτη Μουρελή και Νίκο Μεσχοβίτη πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Φίλους. Τι γίνεται, Σταμ? Καλά, ήρεμα. Λίγο το έπαθα και χθες, το έπαθα και σήμερα. Δεν ξέρω, θέλω την παλιά την ώρα. Αυτό που ερχόμαστε εδώ και ήταν βράδυ. Λίγο αυτό το απόγευμα και λίγο έτσι παραλιακός που έρχομαι δεν μου κάνει καλό. Δεν μου κάνει καλό στη ψυχολογία. Μου κάνει καλό που το περπατάω, ωραία, σωματικά και πνευματικά εκείνη την ώρα, αλλά μετά το γεγονός ότι έρχεσαι για δουλειά είναι κάτι που δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το συνηθίσουμε και αυτό. Η πρώτη εβδομάδα είναι με αυτή την ώρα την καινούργια, σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε αρκετά. Με παιχνίδια σε εξέλιξη, αλλά με το ένα να είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Είναι στο ημίχρονο το παιχνίδι με την Στρασβούργο. Η ΑΕΚ προηγείται 41-33. Η ΑΕΚ, η οποία μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Η Στρασβούργο μείωσε εκεί κάπου στους 5-6 πόντους. Γενικά η ΑΕΚ από το ξεκίνημα του αγώνα τον έχει φέρει στο δικό της ρυθμό. Έχει κρατήσει χαμηλά τους Γάλλους, που είναι μια ομάδα. Τους Γάλλους χωροταξικά, γιατί έχουν πολύ μεγάλη έτσι, επιρροή στο παιχνίδι από τους καλούς Αμερικανούς που έχουν και τους ξένους. Την έχει κρατήσει χαμηλά στους 33 πόντους και με άσχημα ποσοστά. Η ΑΕΚ από την πλευρά της είναι αρκετά καλή σε όλα τα σημεία του αγώνα. Προηγείται με 8. Θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο μεγάλη η διαφορά. Στο ΑΚΑ το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Πρώτο παιχνίδι έχουμε και στην Τουρκία, όπου η Μονακό προηγείται με 6 πόντους στο ημίχρονο της Μπάμβιτς, 41-47, αρκετά μεγάλο το σκορ εκεί. Από χθες έχει αποκτήσει το προβάδισμα, έχουν αποκτήσει το προβάδισμα οι δύο φιλοξενούμενοι. Η Μούρθια που νίκησε εύκολα στην Άντζη Καρσία, και θα πούμε τι έγινε και εκεί. Και η Μπαϊρόιτ που κατάφερε να νικήσει μέσα στην έδρα της Λούντβιξμπουργκ με 5 πόντους και να έχει προβάδισμα για τη δεύτερη φάση, για το δεύτερο παιχνίδι. Να δούμε τι θα γίνει στο μάτς της ΑΕΚ, που είναι το ενδιαφέρον, και το κύπελο εκεί του Basketball Champions League. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει. Πάντως πιθανολογώ ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να περάσει τη Στρασβούργο και να πάει στο Final Four, λογικά θα το διοργανώσει κιόλας. Έτσι λέω. Γιατί και το ποσό που είναι να δώσει η διοργανώτρια ομάδα δεν είναι κάποιο ποσό σημαντικό για την ΑΕΚ, νομίζω, του Μάκη Αγγελόπουλου. Αλλά είναι και η μοναδική ομάδα η οποία διαθέτει ένα τέτοιο γήπεδο μεγάλο που μπορεί να φιλοξενήσει αρκετό κόσμο. Λογικά, θα περάσει η ΑΕΚ, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Θα το δώσουν στην ΑΕΚ. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Βλέπω δηλαδή τώρα, εκτός αν θέλουν να το πάνε καμιά Γερμανία, ίσως Bayreuth. Δεν ξέρω η Bayreuth τι γήπεδο διαθέτει και κατά πόσο μπορεί να δώσει ένα ποσό που είναι λίγο πάνω από 300 χιλιάρια για να πάρει τη διοργάνωση. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε. Πρώτα παιχνίδια είναι αυτή την εβδομάδα. Η ρεβάνς είναι την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη. Εκεί θα έχουμε εικόνα για το ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα είναι στην επόμενη φάση. Στο Final Four δηλαδή του Basketball Champions League. Και μετά, όπως είχε γίνει και πέρσι, που είχαν προκύψει οι τέσσερις αντίπαλοι και προέκυψε η έδρα της Τενερίφης, η οποία και το κατέκτησε κιόλας, έτσι και φέτος. Όποια μία από τις τέσσερις ομάδες θα διοργανώσει και το Final Four. Έτσι είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό από την αρχή του καλοκαιριού από το Champions League. Ότι δηλαδή το Final Four δεν ορίζεται σε κάποια πόλη από την αρχή. Προκύπτουν οι αντίπαλοι, οι τέσσερις ομάδες, και μία από τις τέσσερις το διοργανώνει. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται 41-33. Μέχρι στιγμής έχει αρκετά μεγάλο πλουραλισμό στην επίδεσή της. Έχει 10 ο Μάνι Χάρης, 7 ο Πάντερ για την ΑΕΚ, 2 έτσι πιο ειδικά ο Χάρης ο σκόρερ της, 7 από τους έχει και ο Σάκοτα για τη Στρασβούργο, έχει 12 ο Ράντολφ που είναι και ο πιο σταθερός της παίξης από το ξεκίνημα. Η Στρασβούργο, η οποία σουτάρει αρκετά άσχημα μέχρι τώρα στο παιχνίδι, 41-33. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο μήνυμα που ξεκινάει σε λίγο. Οι δύο ομάδες φυσικά δεν βρίσκονται πρώτη φορά αντίπαλοι. Έχουν βρεθεί αντίπαλοι και στους ομίλους, εκεί που η Στρασβούργο κέρδισε και τα δύο παιχνίδια. Αλλά βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει σε αυτά τα μάτς τώρα που είναι για την πρόκριση στο Final Four. Τι άλλο γίνεται στα μάτια γενικότερα?
Έχουμε πρωταθλητή Θεσσαλονίκη από χθε. Δεν προλάβουμε να το μεταφέρουμε εμεί. Ναι. Ο Άρης είναι ο πρωταθλητή Θεσσαλονίκη. Έτσι, ένα παιχνίδι. Θα ήθελα πω ότι ήταν ιδιαίτερα καλό το παιχνίδι, γιατί εντάξει, ήταν η σκοπιμότητα του αγώνα πολύ μεγάλη. Ο Άρης, ο οποίος είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, προηγήθηκε και με 13, 14, 15 πόντους. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε, ειδικά στο τέλος ήταν εκεί 61-48. Ο ΠΑΟΚ πήγε μέχρι 63-58, αν δεν θυμάμαι καλά. Όμως μετά η Κίτρα ήταν πιο ψύχρεμη, πιο αποφασιστική και πήραν την νίκη. Έτσι. Κατάμεσα το κλειστό της Μίκρας, πολύ σπουδαίο αυτό. Έτσι, ότι σε ένα παιχνίδι τελικό εφηβικό ήταν γεμάτο το γήπεδο. Και αυτό δείχνει βέβαια αυτό που λέμε. Έτσι, μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη. Έτσι, νομίζω, ότι... νομίζω ότι συνηθίζεται στο κομμάτι, ειδικά στον τελικό. Νομίζω ότι αν όχι πάντα το γήπεδο είναι γεμάτο, έχει πολύ, πολύ κόσμο. Χθες ήταν κατάμεστο πάντως. Ναι. Δεν είναι παντού. Ήταν κατάμεστο. Νομίζω ότι εντάξει, ο Άρης τώρα, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη ΡΕΚΑΣΤ στο Παδελήν, μετά θα γίνει στην Κρήτη, στη Χερσόνησο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει να, πρέπει να πούμε σε κανένα τσάρτερ. Να πάμε λίγο Κρήτη. Χερσόνησο, εκεί κάτι να γίνει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι. Ποια άλλη είναι, ξέρουμε, Παναθηναϊκός λογικά. Η ΑΕΚ είναι. Η ΑΕΚ είναι. Η ΑΕΚ, σωστά. Η ΑΕΚ το πήρε, τώρα δεν ξέρω ποια άλλη. Και έστω τον Περιστέρη, κανένα Προμηθέας λογικά θα είναι. Κάτσε να δούμε εδώ τώρα στο blog του καλού φίλου και συνάδελφου του Βασίλη του Τσότρα αν έχει κάτι αυτό. Γιατί αυτό είναι ειδικό στα... σε αυτέ τι κατηγορίε, να λέμε την αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι. Όπω είπαμε, ήταν ένα όχι και τόσο καλό παιχνίδι, δηλαδή από θέμα. Από θέαμα. Okay. Έτσι, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ο σκοπός θα γυρίζει τα μέσα για τα παιδιά αυτά. 100%. Πρέπει να μπουν και σε μια λογική προκειμένου να έχουν, ας το πούμε έτσι, ψυχολογία για τέτοια παιχνίδια όσο mm-hmm. μεγαλώνουν. Είναι καλό αυτό. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, όχι, εδώ είναι τώρα η β' φάση και τελική. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, είναι σίγουρα η ΑΕΚ και ο Άρης. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μάλιστα οι δυο τους παίζουν στις 12 Τετάρτου, 12 Απριλίου παίζουν το παιχνίδι, στις 4 η ώρα Εκάρης. Και μετά από εκεί πέρα έχουμε τον, δεν έχει βγει ακόμα ο νικητής από την Εσκανά και είναι οι νικητές από άλλους τρεις ομίλους, ναι, που θα βγουν. Στον έναν όμιλο για παράδειγμα είναι ο Ιωλικός, στα Νέα Μουδανιά, η Διόσκορη, Ελευθερούπολη, ο Πυρικός Αρχαίλαος και τα Ιωάννενα. Είναι προφανώς Μακεδονία Ήπειρο αυτό που καταλαβαίνω, έτσι. Mm-hmm. Και παραπάνω, τι Μακεδονία, ο Λυκός, Αγία Μυτιλίνη, Μουδανιά, Ιωάννινα και Καβάλα, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Από, προφανώς έχει, να, έχει πιάνει Μακεδονία και Ήπειρο. Υπάρχει ένας όμιλος ο οποίος είναι στο Θαεδάρι, είναι η Βροντάδο, είναι ο Όλος Μυτιλίνης, είναι το Ηράκλειο και ο Πολυκράτης. Τώρα αυτό πρέπει να είναι μάλλον Δωδεκάνησα Κρήτη, κάτι mm-hmm. τέτοιο. Έτσι. Και έχει νικητή ομίλου, νικητή Β' Γ' και έχει και έναν όμιλο στο Λέχιο, στο Λεχαίο, το οποίο είναι ο Αλέξανδρος, Γ' Ε' Αλέξανδρος, ο Καού Κορίνθου, ο Προμηθέας και ο Πελασγός. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με Πελοπόννησο. Από εκεί λογικά θα είναι ο Προμηθέας, ναι. Πελοπόννησο. Έτσι, αυτοί οι τρεις, ο νικητής Εσκανά μαζί με ΑΕΚ και Άρη, mm-hmm. έξι ομάδες, παίρνουν μέρος στην τελική βάση που θα γίνει στη Χερσόνησο της Κρήτης. Ναι. Έτσι. Η τελική φάση από ό,τι βλέπω εδώ είναι 11 με 15 Απριλίου mm-hmm. τα παιχνίδια. Από ό,τι βλέπω εδώ. Ωραία, μετά το Πάσχα δηλαδή. Ναι, μετά το Πάσχα. Και έτσι, πέντε αγωνιστικές. Και θα βγει ο νικητής. Μάλιστα. Έτσι. Και όπως έλεγα, για να κλείσουμε λίγο αυτό το χθεσινό. Εντάξει, τώρα το μεγάλο στοίχημα θεωρώ, Νίκο, για τις δύο ομάδες και για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι ποιοι από αυτούς θα προβληθούν στην αδερφή ομάδα. Έτσι. Καλή τίτλη σε αυτό το επίπεδο. Καλό να διατηρείς. Ναι. Μια αποκαθεδρία και να έχεις τίτλους και Πανελληνίους και cast σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί πέρα βέβαια όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει κάπου, πρέπει να οδηγήσει σε κάποιους παίχτες οι οποίοι να εμπλουτίσουν τη βασική, την αντρική ομάδα. Ναι. Έτσι. Αυτό σημαίνει ακαδημίες, αυτό σημαίνει παιδικό, εφηβικό και ούτω καθεξής. Το να παίρνω το πρωτάθλημα στο εφηβικό και να μην πηγαίνει κανείς στο αντρικό, το είδαμε και παλιότερα, έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν αυτό, κατά περιόδους. Και το αποτέλεσμα ήταν σιγά σιγά να μην υπάρχει παιδική και εφηβική ομάδα. Έτσι, γιατί. Ναι. Εντάξει, κοίτα, βέβαια. Και ειδικά παλιότερα που mm-hmm. ξέρω, παίζανε αυτό και με τα μούρια, με τα πανεπιστήμια και με αυτά, με τις εθνικές. Τώρα και αυτά βλέπεις ότι ψιλοκαταραγούνται, ψιλογίνονται και ένα μακελιό. Πλέον και αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Έτσι. Ναι. Είναι περίεργο. Απλά κάποιες φορές έχει να κάνει φυσικά με το όλο κομμάτι της εξέλιξης, της δουλειάς, της.
αυτής της διαδικασίας τέλος πάντων, που είναι ένα παιδί που ξεκινάει από τις ακαδημίες, τέλος πάντων έρχεται σε μια μικρή ηλικία και όταν φτάνει και στα 18-19 φαίνεται το αν μπορεί να αποτελέσει μέρος της μεγάλης ομάδας. Αλλά κάποιες φορές εξαρτάται και από φουρνιές, έτσι. Δηλαδή είναι και σίγουρα, λίγο, είναι και σίγουρα, λίγο, ναι. Είναι και λίγο ότι, ας πούμε, υπάρχει την προηγούμενη φωνιά του Άρη που είχε τον Μποχορίδη, τον Βεζένκοφ, τον Μούρτο. Ο Μούρτος είναι λίγο πιο μεγάλος. Πιο μεγάλος ο Μούρτος. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, είχε δύο παιδιά τα οποία. Ήταν κάποιες φωνιές καλές, ναι. Δηλαδή, παίχτες που δοκίμασαν και στην Ευρωλίγκα, έτσι. Φουριά, σωστά. Εντάξει. Το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, έχει και φουρνιές, είναι, αλλά το θέμα είναι και ομάδες πόσο έτσι είναι δεκτικές. Είναι συνδυασμός. Είναι ένα συνδυασμός και των δύο. Απλά κάποιες φορές έχει να κάνει και με το τι υπάρχει έτσι στην κάθε ομάδα. Έτσι. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με ονόματα ότι είναι καλός από τον Άριο Τάδε, είναι καλός από τον Πάοκο Τάδε. Έτσι, σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί είναι μικρές ηλικίες. Τώρα να πούμε ποιος είναι καλός, ποιος έβαλε 10, 20 και 30 πόντους. Ναι, δεν λέει απολύτως τίποτα. Και δεν το κάνω γιατί και τα παιδιά πρέπει να είναι προσγειωμένα. Εντάξει. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές. Τα περισσότερα παιδιά είναι η αλήθεια πλέον ότι από τα 14, 15, 16. Έχουμε δει πολλούς παίχτες που ξεκινήσαν σαν τεράστια ταλέντα και ξεφύγαν. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Παράδειγμα για μένα μεγάλο στη Θεσσαλονίκη είναι ο Λόζο Χρυσοκόπουλος. Ναι. Ναι. Ήταν ένα τεράστιο ταλέντο στον Άρη. Τεράστιο ταλέντο. Έτσι. Έγινε ότι έγινε τότε. Αποχώρησε από τον Άρη. Πήγε στο εξωτερικό, είχε πάει τότε στην Μπιέλα. Γύρισε αυτά και τι έκανε. Έχασε πολλά χρόνια από την καριέρα του. Θεωρώ εγώ ότι είχε τρομερές δυνατότητες. Έχασε πάρα πολλά χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι έχει βρει ένα καταφύγιο στον ΠΑΟ και σιγά σιγά προσπαθεί να δείξει τις ικανότητες του. Έτσι ενώ θα μπορούσε. Γιατί. Τα προσόντα του ήταν για NBA. Έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Ο εκείνη την περίοδο θεωρώ εγώ προσωπικά ότι λίγο βγήκε εκτός πορείας. Mm-hmm. Ήταν νεαρός, ήταν πιτσιρικάς. Ο κόσμος πάνω ότι ήταν τρομερή πίεση. Έτσι, οι πιτσιρικάδες τότε της εποχής. Οι πιτσιρικάδες και οι πιτσιρίκες μάλλον της εποχής, ξέρεις, είναι λίγο όλο αυτό που επηρεάζει, πάντα επηρεάζει όλο αυτό. Έτσι, το εξωτερικό πάντα επηρεάζει. Εξωτερικοί παράγοντες. Έτσι, και πραγματικά ένα παιδί το οποίο, όπως είπες και εσύ, ναι, τα προσόντα του ήταν. Δηλαδή, ναι, να πάει τα στοιχεία ενός παιδιού 16-17 χρονών που ήταν 2 μέτρα με αυτά τα χέρια και με αυτό το κορμί και παραπάνω από 2 μέτρα, έτσι, ήταν στοιχεία παιδιού που ήταν για NBA, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όχι ότι δεν έχει κάνει καριέρα και ότι δεν είναι σε μια φάση που προσπαθεί να φτάσει σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν 8-9-10 χρόνια. Ναι, κοίτα, δεν το ήταν άλλη κατάσταση. Φυσικά συνεχίζει και προσπαθεί να πάει όσο γίνεται καλύτερα το παιδί. Έτσι. Φυσικά και όχι. Αλλά λέμε ότι αν μπορούσε να φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Έτσι, πολύ ψηλότερο από αυτό που είναι τώρα. Έτσι. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Παιχτών οι οποίοι το έχασαν κάποια χρόνια, συνεχίζουν προσπαθούν φυσικά έτσι, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, θεωρώ εγώ, και των προπονητών και των ομάδων. Να δούνε ποιοι παίχτες από αυτή όλη την ομάδα, από αυτές τις παραγωγικές διαδικασίες, θα πλαισιώσουν την ανδρική. Βέβαια, αυτό που είπες έχει να κάνει και με φουρνιές. Έχει να κάνει, θα πω εγώ, και με τις ομάδες ίδιες, με τη λογική σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή, τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Άρη ο οποίος έχει μπαν. Έναν Άρη ο οποίος δεν έχει χρήματα, γιατί έχει πάρα πολλά χρέη. Και η λογική λέει ότι είναι ένας Άρης ο οποίος θα εμπιστευτεί νεαρούς. Όπως το έκαναν αναγκαστικά φέτος. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι πάλι μια άλλη κουβέντα. Το να εμπιστευτείς αναγκαστικά. Δεν είναι. Πώς ξέρω, εγώ δεν λέω να γεμίσει την ομάδα σου με νεαρούς. Ναι, έτσι, όχι, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αν γεμίζει μια ομάδα με νεαρούς, κακά τα ψέματα, θα πέσεις. Ναι, εκτός από αυτό, θα κάψεις και τα παιδιά, έτσι. Ναι. Τα οποία θέλει. Μπορεί να έχουν. Είναι εξελικτική διαδικασία γενικότερα, σωστό, όλη αυτή. Σωστό. Όταν είσαι αλλιώς στα 16, αλλιώς στα 19, αλλιώς στα 22, αλλιώς στα 25. Σωστό. Έτσι. Σιγά-σιγά θα τους βάλεις στην παραγωγική διαδικασία. Ακριβώς. Έτσι, παράδειγμα, ο Άρης τώρα, αν μπορέσει να βάλει δύο παίχτες και τους άλλους όλους να τους βάλει στη λογική της προπόνησης. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Άλλη προπόνηση στο εφηβικό, άλλη στο ανδρικό. Να του βάλει την προπόνηση και σιγά σιγά από εκεί πέρα να δει και προπονητή. Αλλά να υπάρχει σωστά βήματα και σωστή διαδικασία. Έτσι. Να μην θυσιάσει τα παιδιά για τον σκοπό. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη είναι σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα τετράδα. Η οποία θεωρώ εγώ την επόμενη χρονιά ίσως να κοιτάξει πιο σοβαρά την Ευρώπη. Έτσι. Παίζει ότι παίζει πάλι στο Champions League, έτσι. Mm-hmm. Θα κοιτάξει, θεωρώ εγώ, ίσως πιο σοβαρά την Ευρώπη. Αυτό να σημαίνει ότι να θυσιάσει θέσεις με ξένους στο θέμα των νεαρών. Βλέπουμε βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δίνει χώρο, έτσι δηλαδή το είδαμε με τον Κόνιαρη.
περίμενε τον χρόνο του, σιγά σιγά μπήκε σε μια διαδικασία. Του προέκυψε ο Κόνιαρης όμως, έτσι. Εντάξει, καλά, χρειάζεται να δείξει και ο παίκτης κάποια στοιχεία. Ναι, όχι, εννοώ ότι προέκυψε ο Κόνιαρης, εννοώ ότι έμεινε ρεύμα στον Παναθηναϊκό για διάφορους λόγους, ναι, και επέστρεψε, ναι, και μέσα από εκεί φυσικά εννοείται ότι βρήκε χώρο που το κέρδισε ο ίδιος, έτσι. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό δεν έλεγα το Καραλαμπόπουλο, γιατί ο Καραλαμπόπουλος, ας πούμε, είναι δημιούργημα του Παναθηναϊκού, έτσι, δεν μπορεί να τον δώσει στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορεί, εντάξει, άλλο το φέτος, αλλά σαν παραγωγή διαδικασία δεν είναι του. Αλλά θέλω όχι, να πω, δεν του πάω, κανένα, ναι, θέλω να πω ότι τώρα αυτά τα παιδιά, έτσι, γιατί τώρα πανηγυρίζουν οι μένοι, οι άλλοι είναι στεναχωρημένοι, γιατί εντάξει, είναι ΠΑΟΚάρης, είπαμε, όπου και να χάσει είναι δύσκολο. Αλλά το θέμα είναι να γίνει μια σωστή διαδικασία για να μπορέσουν οι ομάδες να πάρουν από αυτό κάποιους παίκτες. Να κερδίσουν κάποιους παίκτες. Έτσι, είτε αν το δουν σε περιουσιακά στοιχεία οι ομάδες και να κερδίσουν, γιατί και αυτό στην τελική δεν θα μπορώ να πω ότι είναι άσχημο, ειδικά όταν δεν έχεις λεφτά. Έτσι, αλλά να γίνει σωστά. Να μην γίνει με τη μορφή ξεπουλήματος, να γίνει σωστά. Και να μπορείς να κερδίσεις. Και αυτά τα λεφτά που θα πάρεις, να μην πάνε στα χρέη, να πάνε στην συνέχεια και στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Τώρα, αυτή βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που ανοίγουμε. Αλλά αυτό θέλει. Καταρχάς, θέλει να έχεις μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία δεν αλλάζει με τα χρόνια. Γιατί σίγουρα όλη η διαδικασία είναι μεγάλη. Αυτά θα πάνε σε μια λογική να παίξουν στη Β', στη Γ' Εθνική, στην ΕΚΑΣ. Δεν πάνε όλα να παίξουν σε επίπεδο Α1. Έτσι. Το θέμα είναι να λειτουργήσουν και οι ομάδες σωστά. Έτσι. Η τελική φάση λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες. Ο Άρης πρώτος, ο Πάκο δεύτερος, ο Μαντουλίδης τρίτος, ο Ηρακλής τέταρτος. Αυτό ήταν η τελική κατάκτηση από το Final Four. Μίνι πρωτάθλημα ήταν ουσιαστικά, δεν ήταν Final Four, ήταν ένα μίνι πρωτάθλημα των τεσσάρων ομάδων αυτών. Έτσι, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κοντυπένα από τη διαδικασία όλη αυτή και από αυτή το όλο το τουρνουά να κρατήσουμε ότι ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου σε αυτές τις κατηγορίες, πέρα από τους γονείς. Έτσι είδαμε, δηλαδή, χθες ήταν ένα γεμάτο γήπεδο. Υπήρχαν παράγοντες, μάνατζερ, γονείς, φίλοι, απλός κόσμος, φίλαθλοι των δύο ομάδων. Έτσι, αυτό είναι κάτι ωραίο. Από εκεί και πρέπει σε αυτές τις ηλικίες να υπάρχουν γεμάτα γήπεδα. Σίγουρα βοηθάει και το γεγονός ότι παίζει ΠΑΟΚάρης. Έτσι. Εντάξει. Τι άλλο να πούμε. Μακάρι, είπαμε, αυτά τα παιδιά να βρουν και χώρο στις ομάδες και να κάνουν καριέρες και να δικαιώσουν όλους όσους περιμένουν κάτι. Έτσι, ο κάθε ομάδα έχει τα ταλέντα της. Έτσι, εμένα ο playmaker του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πώς το λένε. Να πούμε την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Ένας πολύ διαισθητικός παίκτης. Ο Άρης επίσης είχε δύο-τρεις πολύ καλούς παίκτες. Αλλά εντάξει, τώρα σε επίπεδο αυτού του ηλικίου είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εφηβικό και το τελικό. Χθες είπαμε και το πρόγραμμα για τη Χερσόνησο και σιγά σιγά θα βγαίνουν και άλλες ομάδες. Θα ενημερώνουμε φυσικά από εδώ για την πορεία του τουρνουά και του πανελλήνιου σε όλα. Έτσι και νεανίδες και κορασίδες και παιδες. Όσο προχωράει αυτή η διαδικασία, θα το αναφέρουμε γιατί ενδιαφέρει και ενδιαφερόμαστε και εμείς σαν μπασκετική εκπομπή. Είναι πάντα παραδοσιακό, ρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι το τελικό των εφήβων στην πόλη και πόσο μάλλον δεν πάω Κάρης ακόμα περισσότερο. Και να έχουμε να δούμε τι γίνεται και στο πανελλήνιο, γιατί φέτος είδαμε ότι η ΑΕΚ έδωσε πολλά λεφτά για να πάρει πιτσιρικάδες. Έτσι, και γι' αυτό ξαφνικά η ΑΕΚ από εκεί που δεν υπήρχε πουθενά σε πανελλήνιο επίπεδο, γιατί δεν υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια ήταν, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε, ήταν ο Πανιόνιος. Δηλαδή, και ο Δούκας ήταν αρκετά καλά. Είχε ο Δούκας μια περίοδο. Ναι. Παλιότερα, ο Άσπρος Καλυθέας που θυμάμαι. Η ΑΕΚ δεν υπήρχε σε αυτή την παραγωγή διαδικασία. Απλά επί Αγγελόπουλου έπεσαν και εκεί χρήματα για να πάρθουν παίχτες στα παιδικο-εφηβικά τρήματα. Για να μπορούσε και εκεί να κάνει κάτι. Να οργανωθεί και σε εκείνο το κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε και στο διάλειμμα. Πριν πάμε, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο ΑΚΑ. Η Στρασμπούρ έχει μειώσει πολύ διαφορά, 44-41 και τώρα είναι στη βολή, στη δεύτερη βολή, ο Ράιτ, 44-42. Μπήκαν καλύτερα οι Γάλλοι στο δεύτερο ημίχρονο μετά από 4 λεπτά που έχουν παιχτεί εκεί. Το Μπάμβιτ Μονακό είναι 41-49, επίσης μετά από περίπου 3,5-4 αγωνιστικά λεπτά στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας είναι ο Τόγκλιν Παντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρα αυτοκινήτου και πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός. Όλα αυτά στην Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα και πρατήριο BP για τη δική σας διευκόλυνση. 23 19 38 875, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Κλίν Παντελίδης. Να πούμε επίσης και Δόξας Μπαχαρικά, εταιρεία Δόξας, η οποία εδώ και 40 χρόνια φροντίζει τις γεύσεις και τα πιάτα Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά προϊόντα από όλο τον πλανήτη. Κανέλα και γλάνες, αλάτια μαναρίων, πιπεριά, κάρι, κορκουμάς, έτσι πλέον και άλλα
Άλλα είδη όπως διάφορα είδη σε λαβοτάνο, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλι, Λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, τσάγια εξωτερικού και βότανα για αδυνάτισμα πίεση και χοληστερίνη. Έτσι για λίγο εμάς που είμαστε λίγο ανεβασμένα κάποιες τιμές. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2315-5646 και στο δόξας pavlaspices.gr. Λοιπόν, πρωτού πάμε στο διάλειμμα, πάμε στην Ελένη Μπούντου, περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας μεταφέρει ένα τελευταίο θέμα ρεπορταζιακό ποδοσφαιρικό. Ελένη, τι γίνεται? Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σας. Τουλάχιστον την απόφαση από το διαιτητικό που την περιμέναμε, Τετάρτη, βγήκε Τετάρτη. Ναι, γιατί περιμένουμε και άλλη απόφαση βεβαίως για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Βγήκε αυτό από το διαιτητικό δικαστήριο που αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Στην ουσία, Νίκο και Σταμάτη, δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά την ποινή από την Επιτροπή Εφέσεων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το παιχνίδι κατοχυρώνεται στα χαρτιά και στον Ολυμπιακό με σκορ 0-3. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο ζητώντας το συγκεκριμένο παιχνίδι να διεξαχθεί, κοινώς να γίνει επανάληψη του αγώνα. Το διαιτητικό απέρριψε την ένσταση του ΠΑΟΚ και έτσι λοιπόν το παιχνίδι κατοχυρώνεται με 0-3 στον Ολυμπιακό. Από την πλευρά της και η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε προσφύγει στο διαιτητικό ζητώντας να ισχύσει πρωτόδικη απόφαση με την αφαίρεση των βαθμών, των τριών βαθμών από τον ΠΑΟΚ, που στην ουσία απορρίφθηκε, την απέρριψε το διαιτητικό και ως εκ τούτου οι τρεις βαθμοί που αφαιρέθηκαν πρωτόδικα από τον ΠΑΟΚ επιστρέφονται οριστικά και αμετάκλητα και το παιχνίδι κατοχυρώνεται στον Ολυμπιακό με 0-3 και βεβαίως το χρηματικό πρόστιμο αυτό λίγη σημασία έχει, αλλά το αναφέρουμε και το τυπικό της υπόθεσης, από τα 30 χιλιάρικα είναι στα 20.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, από την απόφαση αυτή είναι η πρώτη δίκη που ακούω εγώ, στην οποία κανένας από τους δύο δεν έχει κερδίσει. Κλείνει το ένα μέτωπο. Νίκο, που στην ουσία δεν περιμέναμε να αλλάξει και κάτι, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι όλο το βάρος και όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι και στην απόφαση που αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, γιατί το συγκεκριμένο δεν αλλάζει επί της ουσίας τίποτα. Οι βαθμοί επιστρέφονται οριστικά και μετάκλητα στον ΠΑΟΚ, το γνωρίζαμε ήδη από την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων και φυσικά δεν θα έχουμε επανάληψη του παιχνιδιού με το ματς να το παίρνει στα χαρτιά ο Ολυμπιακός με σκορ 0-3. Αυτά. Ωραία, Ελένη. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και με το ρεπορταζιακό, το ποδοσφαιρικό, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε Basket City, πάμε μέχρι και τις 10, σταμάτησε μου ρελίζει Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο. Κάνουμε αρκετή αναφορά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Στρασμπούρ, γιατί είναι πάνω στην εκπομπή φυσικά και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που αφορά την πρόκριση στο Final Four. 60-59 είναι το σκορ, η ΑΕΚ η οποία έλεγχε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το καταφέρνει στο δεύτερο γιατί η Στρασμπούρ έχει αντιδράσει. Η Γάλλη είναι μια πολύ καλή ομάδα με έναν πάρα πολύ έμπειρο προπονητή όπως ο Κολέ. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που έχουν αρκετές διαφορές. Το έχουμε καταλάβει και στα παιχνίδια των ομίλων. Η κάθε μία με τη δική της ποιότητα, αλλά με αρκετά διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή η ΑΕΚ βασιζόμενη πάρα πολύ στις εμπνεύσεις του Χάρης, του Πάντερ, στα τρίποντα του Σάκοτα. Η Στρασμπούρ μια ομάδα που παρότι έχει και αυτή πολύ ατομικό ταλέντο προσπαθεί πολύ στο κομμάτι της δημιουργίας, στο κομμάτι της συνεργασίας τέλος πάντων. Τουλάχιστον έτσι είναι σήμερα μέχρι τώρα. 60-61 είναι το σκορ. Το βασικό είναι ότι η ΑΕΚ δεν παίζει άμυνα. Ναι, στο τρίτη περίοδο έχει πρόβλημα. Κάτι που το έκανε πολύ καλά στη δεύτερη. Και τώρα τρώει και ένα τρίποντο από τον Λόγκαν και πάει στο 60-64. Να κοίταξε, η Στρασμπούρ έχει πάρα πολύ ταλέντο έτσι. Δηλαδή, έχει τον Λόγκαν, ο οποίος είναι ένας παίκτης σκόρερ στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Έχει τον Μπόστ, ο οποίος έγινε γνωστός από τη Μονακό πέρσι, ξεκίνησε φέτος στους Ζαλγκίρις, δεν τα βρήκε εκεί με τον Σάρας, πήγε στην Στρασμπούρ. Έχει τον Ράι, τον οποίο τον ξέρουμε, από την παρουσία του παλιά στο Ρέθυμνο. Ναι, ναι, έχει πολύ ταλέντο. Δηλαδή, ο Μπιλάνο ψηλός, ας πούμε, είναι και αυτός ένας παίκτης Κροάτης, αν θυμάμαι καλά. Και διεθνής αρκετές φορές. Έχει αυτό το Λαμπεϊρί που είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παίκτης, δεν ξέρω αν είναι και αυτός. Νομίζω είναι αρκετά νεαρός και είναι ένας παίκτης που είναι πιθανό να πάει και στο NBA σε κάποια φάση με την αφάνατη μεγάλη. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει και ποιότητα και εμπειρία και καλούς Αμερικανούς και τα πάντα. Απλά η άξιο από το μήχρονο Τωμάς το πήγαινε πολύ καλά, το είχε εκεί που ήθελε. Τώρα η Στρασμπούρ έχει αντιδράσει. Πιθανολογώ βέβαια ότι
Κάπως έσαιρε και το μάτς στο δεύτερο παιχνίδι εκτός απρόοπτου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι διαφορές των ομάδων είναι τέτοιες που να πεις ότι ακόμα και η Στρασβούρ να κερδίσει σήμερα με 2, 3, 4, 5 πόντους θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτές οι ομάδες δεν έχουν και καμιά τρελή έδρα να πεις ότι το φοβάσαι. Οπότε η ΑΕΚ λογικά και στη Γαλλία θα έχει το δικό της κόσμο. Οπότε ακόμα και σήμερα αν έρθει κάποια ήττα με μικρή διαφορά, ναι, εντάξει, νομίζω είναι διαχειρίσιμη. Είναι διαχειρίσιμα, γιατί το έδειξε και η ΑΕΚ στο πρώτο. Έτσι. Mm-hmm. Το έδειξε στο πρώτο. Στον προηγούμενο γύρο που κατάφερε να πάρει τώρα μια νίκη με 11 πόντους μέσα σε μια έδρα καλής ομάδας, mm-hmm. όπως είναι η Νίμπουκ. Mm-hmm. Οι διαφορές εδώ δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες για να πεις ότι. Εντάξει, θα παίξει ρόλο, σίγουρα θα παίξει ρόλο αν χάσει, αν κερδίσει. Κοίταξε, αν χάσει, ας πούμε. Το είδαμε την ΑΕΚ με την Ίμπουργκ, φίλε, τι έγινε. Αν χάσει 14-15 πόντους, ναι, είναι πρόβλημα. Όταν είναι ναι, μέχρι τους 10, όλα παίζονται για μένα. Ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχουν ούτε πολύ μεγάλες διαφορές, ούτε τίποτα. Εκεί που πάει να ξεφύγει η κατάσταση είναι στο άλλο παιχνίδι, με τη Μονακό να είναι στο συν 13, στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, τον Μπάμβιν Μονακό. Η Μονακό, η οποία έχει κάνει μια καταπληκτική. Πορεία μέχρι τώρα στο Champions League, με μόλις μία ήττα στους ομίλους. Δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από τη Girona Angora στην φάση των 16. Η Μπάμβιτ, η οποία πέρσι είχε φτάσει μέχρι τον τελικό και τον έχασε λεπτομέρειες στην έδρα της Τενερίφης, φέτος έχει αρκετές διαφορές στο ρόστερ της. Έχει φυσικά τον ίδιο προπονητή, ο οποίος σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, αυτός ο Φιλιππόφσκι, και είναι μια ομάδα με αρχές, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι η περσινή ομάδα. Σάκοντα για 3, συν 4 για την ΑΕΚ τώρα. 6 και 40 πριν το τέλος, έκανε ένα σερί 8-0 εδώ η ΑΕΚ. Γενικά το μάτς έτσι πηγαίνει. Στο ΆΚΑ, κάποιο ξέσπασμα της ΑΕΚ, κάποιο σημείο στο οποίο έτσι βάζει το δικό του ρυθμό. Ένα κάποιο ξέσπασμα της Στρασβούρ, κάποιο ρυθμό για τους Γάλλους. Βέβαια εδώ, ο Λόγκαν με αυτή την εμπειρία. Ο Λαμπεϊρή είχε βάλει στην πλάτη του το Ξανθόπουλο που είναι ένα 80 και του έκανε σκαστή πάσα. Και ο Ξανθόπουλος έκανε τέτοια, είναι μανούλα φυσικά. Ο Ξανθόπουλος. Κοιτούσα, προσπαθούσα να δω πόση ώρα είναι μέσα στο παρκέ. Έχει παίξει πάρα πολύ. Α, όχι, δικό μου το λάθος. Εγώ απλά βλέπω και νομίζω ότι είναι τόσο πολύ μέσα. Να έχει περίπου 12 αγωνιστικά λεπτά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα δικά μας. Σιγά-σιγά να δούμε αν έχει. Πάμε λίγο στα ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται. Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Άρη, όπου χθες αναφέραμε για το νέο διοικητικό συμβούλιο κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του ο κύριος Γούλι Έλμος, έτσι όσον αφορά την επόμενη μέρα. Τώρα αυτή ουσιαστικά η διοίκηση θα είναι η διοίκηση για μερικούς μήνες. Να βγει η χρονιά, να τελειώσει το κομμάτι αγωνιστικό, να μην έχουμε κάποια θέματα στον Άρη όσον αφορά το αγωνιστικό, δηλαδή με περιπέτειες, περίεργες, να τελειώσει η χρονιά, να μπορέσει αυτή η διοίκηση να ρυθμίσει κάποια πράγματα όσον αφορά το κομμάτι το φετινό και το οικονομικό, δηλαδή να τακτοποιήσει τους παίκτες όσο μπορεί. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι στην αρμοδιότητά της. Και ουσιαστικά, εντάξει, δεν μπορείς να την πεις ούτε διοίκηση πρωτοδικείου, ούτε λες διοίκηση συγκεκριμένου χρόνου, θα την πω εγώ. Έτσι. Τώρα, αν πάει καλά και εμπλουτιστεί με άλλα άτομα στην πορεία, είναι άλλο θέμα αυτό. Έτσι, υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Να γίνει μεγαλύτερη διοίκηση, δηλαδή να γίνει, ας πούμε, 9 μελής, για παράδειγμα, και να μπουν και άλλα άτομα στο διοικητικό συμβούλιο και να δοθούν και άλλες αρμοδιότητες. Αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είναι μια επιλογή τα άτομα όλα του κυρίου Γουλέλμου και του συνεργατών του, έτσι, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση. Είπαμε ότι ο κύριος Γουλέλμος και χθες το είπαμε, ότι το πλάνο του είναι να συγκεντρώσει δίπλα του όποιους αργανούς παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν για να προχωρήσει. Ότι η λογική του είναι, εφόσον δίνεις χρήματα, μπορείς να πάρεις μετοχές ή αν δεν θέλεις μετοχές, μια δέσμευση είδους καρτέλας, ώστε να ξέρει ο καθένας τι έχει δώσει και κάποια στιγμή είτε να τα πάρει πίσω εφόσον αυτό το βοηθήσει και η κατάσταση. Είτε αν ήρθε ένας επενδυτής να δώσει κάποια χρήματα για να δοθούν πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, είτε κάποιος μπορεί να θέλει να χαρίσει κάποια λεφτά. Δεν μπορείς να πεις τι θέλει ο καθένας. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να πάρουν μετοχές. Γιατί τι παίρνεις, μετοχές χρεωμένης εταιρείας ουσιαστικά. Απλά έχεις κάτι στα χέρια σου που λέμε όταν δίνεις τα χρήματά σου. Έτσι. Παράλληλα θεωρώ ότι μόλις τελειώσει το κομμάτι το μετοχικό, δηλαδή μόλις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών στον κύριο Γουλέλμο, θα υπάρχει μια πιο ενεργή ενασχόληση και πιο ενεργή, αν δεις, κατάσταση και με την πλευρά του κύριου Ζουλιάμι και του κύριου Καπάζογλου και μόλις όσους έρθουν δίπλα σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, γιατί τώρα γίνεται κατανοητό, από τη στιγμή που δεν έχουν τελειώσει η διαδικασία μεταβίβαση των μετοχών, δεν μπορεί ο κύριος Γουλέλμος να δώσει μετοχές που δεν έχει αυτή τη στιγμή.
Νομίζω ότι όλοι περιμένουν αυτό, να τελειώσει αυτό το κομμάτι, το μετοχικό, για να μπορέσει ο κ. Να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να πει το πλάνο του καθαρά. Γιατί εντάξει, είπα και εγώ, το έχω αναφέρει πολλές φορές. Πρέπει να μιλήσει. Έκανε μια δήλωση ο κ. Γουλέλμος, έκανε μια διοίκηση. Έσβησε λίγο, αν θέλει, καθάρισε λίγο αυτήν την ομίχλη που υπήρχε πριν όλα αυτά. Που λέγαμε ότι πρέπει να μιλήσει, πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Πρέπει να βγάλει προς τα έξω ποιοι είναι οι συνεργάτες του, ποιοι δεν είναι η διοίκηση. Τι σκέφτεται ο ίδιος. Και νομίζω ότι και στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε πολλά, γιατί ουσιαστικά δήλωσε ότι είναι ο διοκτήτης της ομάδας των μετοχών. Κάτι που σημαίνει ότι έχει το πλειοεξούσιο. Και είπαμε και χθες εδώ από την εκπομπή ότι έχει δώσει και χρήματα στον Νίκο Λάσκαρη. Δεν είναι ότι απλά δηλαδή, εντάξει, έλα Νίκο, δώσαμε τις μετοχές. Ξέρω εγώ, έλα Δημήτρη, θα τις πάρεις. Έχουν γίνει και πληρωμές στον κύριο Λάσκαρη. Έτσι, για τον κύριο Γουλιέλμο. Γιατί είπαμε, αλλιώς ο Λάσκαρης δεν έδινε τις μετοχές. Δηλαδή, αυτό που ζητούσε η πλευρά Ζουλιάμι Καπαζόγλου να πληρώσει και χρέη, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Απλά ο Λάσκαρης το τραβούσε το σκηνή όσο πάει. Έτσι, μέχρι να σπάσει. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Λάσκαρης να καλύψει και ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο χρέη στο δημόσιο. Έτσι. Και ούτε νομίζω να το κάνει τώρα. Τώρα, ειδικά που έφυγαν και οι μετοχές από τα χέρια του. Ο μόνος που είχε λίγο έτσι ένα θέμα με τις μετοχές, Νίκο, και το ξέρει και ο κόσμος, το έχουμε αναφέρει, ήταν η Τζόρτζη Ευσεβίου. Αυτή είχε θέμα με τις μετοχές του Άρη. Αυτή δεν ήθελε να αφήσει τον Άρη. Αυτή έλεγε ότι έχουμε βάλει λεφτά και εκατομμύρια στον Άρη και θα τον κρατήσω τον Άρη και θα τον κάνω. Ο Λάσκαρης ήθελε να φύγει από τον Άρη. Και γι' αυτό δεν ασχολήθηκε με τον Άρη εδώ και 1,5 χρόνο. Από τότε που σταμάτησε τα λεφτά, δεν ασχολήθηκε με τον Άρη. Έτσι. Τώρα βέβαια, στιγμή που έχει υπογράψει ο Λάσκαρης και ο Γουλέλμος, λέει ότι έχει τα πλειοεξούσια και παρουσιάζεται σαν επενδυτής, σαν ιδιοκτήτης. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουν και μέσα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτή η διαδικασία, εγώ πιστεύω τελικά ότι θα τραβήξει πολύ καιρό, γιατί οι άνθρωποι τα βάλαν κάτω και είδαν ότι αυτή τη στιγμή ας τελειώνει το κομμάτι αγωνιστικό, ας δούμε τι δικαστικά έχουμε. Γιατί αύριο ο Άρης έχει τις αιτήσεις κατάπιση διοικητικής. Έτσι, Σίμτσα, Γιάνκοβιτς, Σκορδίλης, Κούνουπας, Πρίφτης. Έτσι όλα αυτά. Κάποιοι βέβαια μπορεί να ζητήσουν αναβολή, συνενώντας στο αίτημα του Άρη, γιατί και ο Άρης αναβολή θα ζητήσει. Κάποιοι από αυτούς όλους. Κάποιοι όμως δεν θα ζητήσουν αναβολή. Κάποιοι θα πάνε με τη διαδικασία να πάρουν χρήματα ή να βγει απόφαση για να πάρουν χρήματα ή να πιέσουν για συμβιβασμό. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί τον Άρη αύριο. Τώρα πάλι θα πω χακία, έτσι, και το έχουμε ξαναπεί, δεν το έχουμε ζητήσει με τον Νίκο πολλές φορές, έτσι, για αυτούς όλους που ήρθανε στην περίοδο Λάσκαρη και σχολιάζει σήμερα σε πολλά social media που τρέπει και στο Παγκυριάκη, σαν και ο Δομήνικο, Μπυρόνια, έτσι να είχαμε να λέγαμε. Και τι έγινε, όλα καλά, εδώ εμείς παλεύουμε, οι άνθρωποι του Άρη παλεύουν να μην τους κάνει κανένας καμιά αγωγή, να μην κάνει κανένας καμιά προσφυγή, να πληρώσουν τα ενίκια, να πληρώσουν ρεύματα, να πληρώσουν το ένα, να πληρώσουν το άλλο. Ο ερασιτέχνης παλεύει να δώσει μια λύση στο γηπεδικό, γιατί το να πληρώνει ο Άρης 200.000 ευρώ για το γηπεδικό είναι τεράστιο νούμερο, να δώσει μια λύση. Έτσι και ο κύριος Παπακυριάκης, Άγιο Δομήνικο, παραλία, μπυρώνει, όλα καλά. Έτσι ο Μάνος Λάσκαρης, mountain bike, θα πάρω και τον Νίκο να πάμε στο σαλέ στην Ελβετία. Έτσι όλα καλά. Αυτοί οι άνθρωποι δικούσαν τον Άρη, Νίκο. Αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα θα μου πει. Τι να κάνουμε, να έχουμε την οικογένεια του Άρη, ας πούμε, ή να είναι μόνο ας πούμε, την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όχι ρε παιδιά, αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις από την αρχή κάποια πράγματα για κάποιον που ασχολείται με την ομάδα. Από την αρχή να τον καταλάβει. Ο κ. Παπακυριάκης παραιτήθηκε 3 φορές και ξαναξεπαραιτήθηκε 2. Έτσι, το έκανε αυτό. Έβγαινε και έλεγε παρετούμε για να αναγκάσω τον Νίκο να αλλάξει τακτική και να κάνω και σε 2 μέρες, εντάξει λέει θα κάτσω. Συνέντευξη κάνανε και ήταν από το ίδιο τηλέφωνο. Αυτοί οι άνθρωποι δικούσαν τον Άρη. Και τώρα φαίνεται πώς τους νοιάζει το Άρης και πραγματικά απορώ πώς ακόμα υπήρχαν μέχρι τον μήνα Νοέμβρη, ξέρω εγώ, κάποιοι άνθρωποι που τους υποστηρίζαν. Ακόμα και, και εκείνο το μήνα υπήρχαν άνθρωποι που υποστηρίζαν. Και τώρα βέβαια κακοφαίνεται σε πολλοί κόσμο και σε μένα προσωπικά. Πού είναι ο άλλος τον Άγιο Δομήνικο και πήρε μπύρες. Και εδώ παλεύουμε ποιος πήρε τα λεφτά, πόσα λεφτά θα δουν από τα εισιτήρια. Να πληρώσουμε κανένα παίχτη, να πληρώσουμε τον Μπρούιν, να πληρώσουμε τον Ντουβιέ, ξέρω εγώ, τον Τζαϊρέλη, να μην κάνουμε προσφυγή. Τι γίνεται με τον Μπαν και όλα αυτά. Δηλαδή και λίγο τέτοιο είναι, παιδιά. Πώς να το πω.
να το πω, τσίπα. Ε? Εντάξει, ρε φίλε, είσαι στον Άγιο Δομήνικο, πίνει μπύρε. Μην το κάνει τώρα, μην το δείχνει, ρε φίλε. Εδώ έχει κόσμο που παλεύει. Εντάξει, έμαρτον. Κάποια πράγματα. Δεν συμβαδίζουν, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα δεν θα ήταν, να ήταν κάποιο στον πάγο, α πούμε, τώρα και να είχε διαλύσει την ομάδα και να έπαινε μπύρε. Θα άρεσε αυτό. Σε κανένα δεν άρεσε αυτό, ρε παιδιά. Και πραγματικά, εγώ το ξαναλέω για τον κόσμο, γιατί όλη η ιστορία καταλήγει στον κόσμο, παιδιά. Στον φίλαθρο, στον οπαδό, σε αυτόν που διαβάζει, σε αυτόν που ενημερώνεται, σε αυτόν που γράφει κάτι στα social media, στο Facebook, στο Twitter, που θέλετε. Και μπορεί να επηρεάσει και δύο ανθρώπους. Φιλτράρετε τα όλα. Αυτά ακόμα και που λέμε εμείς εδώ, και εγώ και ο Νίκος, αυτά που λέμε, φιλτράρετε τα στο μυαλό σας. Κρατήστε δείτε λίγο τη διαδρομή του καθενός. Δείτε τι λέει ο καθένας σε όλη την πορεία των καταστάσεων και κρίνετε. Μην εμπιστεύεστε κατευθείαν έναν που θα έρθει και θα σου πει κάτι για τον λαό, για τη φανέλα και για τα λάβαρα και για τον έτσι και για τον αλλιώς και θα πείτε κατευθείαν πω, τι είπε αυτός, μεγάλε, τεράστια. Έτσι δεν είναι. Ο Κιμανούρας έχουμε στην ΑΕΚ. Ναι, ναι, σαν έχουμε λίγο ήδη σταμάτησε το μάτσο. Τζέιμς εκεί βλέπω. Κρατάνε τον πάγκο να μπει μέσα γιατί θα τιμωρηθούν. Ναι. Άμα μπει ο πάγκο μέσα. Ποιο είναι, του Στρασβούργου είναι έξαλλος. Ναι. Ζητάνε ρεμίσιο ο κόσμος εκεί μπροστά στα τέτοια, ο Ίγκλης. Είναι αυτός ο Ίγκλης ο οποίος κάτι έχει εκεί με τον Ντελρόι Τζέιμς. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει, βέβαια. Ο Βασιλόπουλος εκεί τα λέει με τον. Με τον Λαμπεϊρή. Ναι. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Replay περιμένω να δω. Έχει λίγο ένταση, να το δούμε λίγο τη φάση. Γιατί αρπάζονται ο Τζέιμς εκεί με του δύο. Αρπάζονται στο κέντρο του γηπέδου. Σμπροξίματα και τέτοια Αμερικανοί. Στο μεταξύ να πάρει τον Τζέιμς. Το μάτς παίζει το μεταξύ. Το μάτς παίζει και η Άκη είναι στο σύν 9 έτσι, και θέλει να πάει στο σύν 11-12. Και να δούμε ποιος έχει τιμωρηθεί τώρα από αυτήν εδώ τη φάση. Που κάτσα, μπορεί να ξαναλλάξει και momentum. Τέλος πάντων, time out που το βλέπω έχει. Time out. 2:39 εκεί πριν το ημίχρονο. Έτσι, και ξαναλέω πάλι. Mm-hmm. Φιλτράρετε τα ώστε ό,τι λέμε εδώ. Και εγώ και ο Νίκος και όποιον άλλον συνάδελφο ακούτε, οποιοδήποτε. Έχει γίνει σμπρόξιμο στην αρχή τη φάση. Το είδες. Ναι, ναι. Έγινε μπρόξιμο, ο Τζέιμς έφυγε στο παρκέ και πήγε ζήτησε το λόγο. Στο προηγούμενο, στην άμυνα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Και αρχίζουν εκεί να σμπρώχνονται στο παρκέ. Να ξύνε τρεις στη Στρασβούργο, ένας στη ΑΕΚ. Να δω θα φανεί. Βλέπεις, αγωνιά. Α, μάλιστα. Αγωνιά στο Βασιλόπουλο είναι. Έχει πέσει αγωνιά. Στο Βασιλόπουλο έχει πέσει και του ζητάει το λογαριασμό. Εκεί ήταν ο Τζέιμς. Και είναι τρεις στη Στρασβούργο, ένας στη ΑΕΚ και άλλοι παίζουν. Μέσα κανονικά ο Βασιλόπουλος πάει να βάλει και καλάθι. Και ο Σάκο το στάει τρίποτα, το δεξιό έχει λέει απ' τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα, έτσι για να. Για, το λέω και γιατί είναι όσον αφορά και το ρεπορτάζ του Νίκου, το ΠΑΟΚ και το δικό μου. Φιλτράτε τα πάντα. Τα πάντα. Και κρίνετε τους ανθρώπους με βάση αυτά που κάνουν. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και το έχουμε δει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές να γίνεται. Και ένας από τη δουλειά μας, και εμένα και του Νίκου, είναι να προσπαθούμε να κόψουμε αυτή την ιστορία επιτέλους. Ήρθανε. Κάποιοι άνθρωποι πάλι φέτος στον Άρη, τα ξαναείπαμε και θα τα ξαναλέω. Εγώ περιμένω να ζητήσουν κάποια συγγνώμη. Δύο μήνες ταλαιπώρησαν τον κόσμο, δύο μήνες ανακοινώνανε θέσεις αντιπροέδρου, υπεύθυνου νοτιοδυτικής Ασίας και κεντροανατολικής Αυστραλίας για τον Άρη. Έτσι με χαρτιά και αυτά. Εκατομμύρια θα έρθουν, εκατομμύρια θα έρθουν. Φάγαμε δύο μήνες. Δεν προχώρησε, έφυγε ο Λάσκαρης. Γεια σας, τίποτα, κουβέντα, κουβέντα. Άμα έχεις συμφωνίες, φέρετε στην καινούργια διοίκηση, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι, Νίκο. Φέρετε στην καινούργια διοίκηση, δηλαδή συμφωνείς τώρα μόνο με το Λασκαρί. Τώρα δηλαδή δεν μπορείς να τις φέρεις συμφωνίες. Τώρα δεν μπορείς να ανεβάσεις φωτογραφίες από το παλέ. Δεν μπορείς να ανεβάσεις φωτογραφίες σε αδελφέ μου και κάνω. Τότε μόνο τα ανέβαζες, τα δαχτυλίδια. Τώρα τι έγινε, ξαφνικά τελειώσανε. Αυτό δεν είναι όμως δουλειά του δημοσιογράφου μόνο. Γιατί ο δημοσιογράφος χαρακτηρίζεται συσταγωγικά. Έτσι, ότι τα παίρνει, ότι τα κάνει, ότι είσαι εγκάθετος, ότι είσαι πολέμιος, ότι ξέρω εγώ ισχύει αδειό. Έτσι, από κάποιους, από ποιους, από τον κόσμο. Γιατί όλη η δύναμη είναι ο κόσμος. Σε κάθε ομάδα, σε κάθε μέσο, όλη η ιστορία είναι ο κόσμος. Οι αναγνώστες, οι ακροατές, όλοι. Και τώρα σήμερα γιατί, ξέρεις γιατί άρχισε, γιατί μιλούσα με φίλους του Άρη που πέτυχα στον δρόμο. Και μου λέγανε αδυνατόν, ο άλλος λέει πίνει μπύρες, λέει στον Άγιο Δομήνικο, λέει. Και εμείς λέμε: Μπα πάρουμε παίκτη, λέει, και τι θα κάνουμε. Λέω: ρε παιδιά, τι μου το λες, εγώ τι μπορούσα να κάνω. Ρώτησα τον κύριο Παπαγιάκη, έλεγε ότι έλεγε εδώ πέρα. Όταν είπε τη λέξη όλεθρος ότι θα έρθει, δεν ασχολήθηκε κανείς από τον κόσμο. Πέντε δημοσιογράφοι ασχολήθηκαν και είπαν: τι λες, ρε φίλε, τι όλεθρος θα δει στον Άρη.
Mm-hmm. Θα φέρεις τον Όλεθρο στον Άρη και το λες έτσι απλά. Και το λέω αυτό, δεν είναι... Κατάλαβες, αυτό είναι μια προσωπική άποψη που πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος να αλλάξει. Να φιλτράρει αυτά που λέει ο κάθε δημοσιογράφος. Να παρακολουθεί και ανάλογα να κάνει και τους παράγοντες. Αλλά μέχρι ένα σημείο όλοι πρέπει να δέχονται κριτική, όλοι. Ήρθε ο Λάσκαρης τον πρώτο χρόνο, μην γίνει κριτική στο Λάσκαρη. Γιατί είναι παιδιά να μην γίνει κριτική στο Λάσκαρη, όταν από τον πρώτο χρόνο είχε διοίκηση Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Από τον πρώτο χρόνο. Είχε διοίκηση Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ήρθε ο Γιαννάκης. Έτσι, και να μην γίνει κριτική στο Γιαννάκη. Γιατί είναι παιδιά να μην γίνει κριτική στο Γιαννάκη. Θα γίνει σωστή κριτική στο Γιάννακη, δεν θα γίνει κριτική. Και επίσης, όταν κακοπροαίρετη, κατάλαβε. Ναι, δεν σημαίνει ότι κάποιος το κάνει γιατί θέλει να τον φάει, θέλει να τον διώξει. Αρκετές φορές η κριτική γίνεται γιατί κάτι πάει λάθος. Ναι, ρε φίλε, κάτι πάει λάθος. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Και εμείς δεν έχουμε το λάθος δημοσιογράφη. Βέβαια. Έτσι, εμείς όμως αυτό που γράφουμε, βγαίνουμε μπροστά. Mm-hmm. Εκτιθόμεθα. Αν γράψω κάτι το οποίο δεν ισχύει ή δεν βγει και συνεχίζω και το γράφω εγώ και λέω αου, να φύγει αυτός, να φύγει αυτός και αυτός έχει φάει την ομάδα όπως εκτέθηκαν όσοι ας πούμε από πέρσι λένε για, για τον Πρίφτη να φύγει και ο Πρίφτης τερμάτισε έτσι την ομάδα όπως την τερμάτισε με τόσα προβλήματα που είχε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και είπαμε για τον Γιαννάκη και αυτός πάλευε με χίλια δύο προβλήματα και έκανε και το λάθος για μένα του Γιαννάκη ήταν ότι μπλέχτηκε με δουλειές που δεν ήταν αγωνιστικό κομμάτι. Θα μου πεις δεν υπήρχε κανένας. Ναι, αλλά δεν ήταν η δουλειά του όμως να μπλεχτεί σε εξαγωνιστικά πράγματα. Και μπλέχτηκε. Και αυτό ήταν κάτι που τον επηρέασε πολύ. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτά δεν έχει κάτι άλλο. Αγωνιστικά η ομάδα είναι κανονικά για το παιχνίδι του Πανιώ, με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα αυτό μικρή σημασία έχει. Τώρα ο Άρης δεν το έχει βλέπει αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έτσι. Θα πάει για ό,τι καλύτερο. Εντάξει, να παλέψει όσο μπορεί. Άλλα παιχνίδια τον καίνε. Τον άρεξα να λέω το βασικό κομμάτι του ρεπορτάζ τώρα ότι είναι το αυριανή βραδινή μέρα όσον αφορά τις αιτήσεις κατά της εγκυητικής. Έτσι, γιατί άμα πέσει η εγκυητική πρέπει άμεσα σε ένα διάστημα 15 νομίζω ημερών, ναι, Νίκο, να την καλύψει κάποιος. Mm-hmm. Και πρέπει αναγκαστικά να την καλύψει αυτή η διοίκηση που είναι τώρα. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, όχι αυτοί που είναι στη διοίκηση, αυτός που είναι από πίσω ουσιαστικά. Λοιπόν, 78-66 είναι το ΑΕΚ Στρασβούργ. Έχει πέσει και λίγο, όχι ξύλο, τέλος πάντων λίγο. Έχει ένταση. Υπήρχε μια ένταση. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η ΑΕΚ είναι στο συν 11. Ο Μπιλάν σούταρε την πρώτη βολή, ευστόχησε. Γενικά η ΑΕΚ πάει να πάρει μια καλή διαφορά εν ώψη της ρεβάνσης, ειδικά αν την κρατήσει ως το τέλος. Είναι στο συν 11 με την παρουσία Βασιλόπουλου και Ξανθόπουλου. Κυρίως ο Βασιλόπουλος έχει αλλάξει την εικόνα του αγώνα στην τέταρτη περίοδο. Αν και έχασε εδώ ένα εύκολο rebound. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα στη δεύτερη ώρα και για ΠΑΟ και για ό,τι άλλο υπάρχει. Να σου πω ότι είδα την εκπομπή του με τον Αντετοκούνμπο και... Ναι, θα μας το μεταφέρεις. Ναι. Γιατί και εγώ ήθελα να τη δω χθες, αλλά κόλλησες κάτι άλλο. Δεν είδα όλα, να σου πω την αλήθεια. Είδα το μεγαλύτερο κομμάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Ναι. Okay. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους ακροατές έτσι, και τις φίλες ή για τους φίλους που θέλουν να κάνουν δώρο στις φίλες τους. Έτσι, το καλύτερο δώρο πιστεύω για μια ξεχωριστή βραδιά είναι μια επίσκεψη στο χέρι σαλόν του Γιώργου Μάσκα. Έτσι, ένα ιδιαίτερο και καλέσει το χώρο ο Γιώργος Μάσκας και το επιτελείο του κορυφαίοι προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες όσον αφορά τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Έτσι, Γιώργος Μάσκας, χέρι σαλόν, Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2310-282-700 και Facebook, Instagram φυσικά. Μπορείτε να ακολουθείτε και εκεί. Γιώργος Μάσκας, λατινικούς χαρακτήρες φυσικά. Χέρι σαλόν, έτσι μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πάντα. Επίσης, άμα θέλετε να πάτε για ποτάκι και ειδικά τώρα έτσι που έχει φτιάξει και πάρα πολύ ο καιρός, τι καλύτερο από το Δέντρο στο Μπαρ, έτσι ένα νεοκλασικό κτίριο στην Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 25, έτσι εξαιρετικός χώρος και μέσα για να κάτσετε και έξω φυσικά. Έτσι, το πρωί καφεδάκι 100 είδη καφέ, το βράδυ 92 είδη μπύρας με 40 περίπου ετικέτες σε βαρελίσκες, ενώ υπάρχουν και πολλά event, live μουσική. Για να δούμε, σήμερα είναι Τρίτη 28 του μήνα. Η Enjoy είναι εκεί. Έτσι, το event σήμερα λοιπόν περιλαμβάνει τους Enjoy. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί και να πείτε το ποτάκι σας και να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο σε ένα απαραίτητο δισκοδιάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το ΑΕΚ Στρασβούργο που είναι στο 78-69 και έχει 3,7 δευτερόλεπτα για να κάνει μια επίθεση. Για να δούμε αν θα προλάβει να βάλει ένα σουτ. Ο Πάντερ από πάρα πολύ μακριά για 3. Όχι, airball. Τέλος λοιπόν, 78-69. Συν 9 για την ΑΕΚ. Προβάδισμα εν ώψη της Revanse στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Εννοείται ότι, αυτό που έλεγα και πριν, διαφορά που είναι μέχρι τους 10 πόντους δεν νομίζω ότι κάνει και πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά σίγουρα είναι ένα προβάδισμα για την ΑΕΚ εν ώψη της Revanse στη Γαλλία. 78-69 λοιπόν, η ΑΕΚ κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League. 74-81 είναι το σκορ στο Banvit Μονακό, παιχνίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Στο συν 7 είναι οι Γάλλοι. Νίκη λοιπόν για την ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, μια προβληματική τρίτη περίοδο. Στην τέταρτη είσοδος του Βασιλόπουλου της έφερε πολύ μεγάλη ενέργεια και στην άμυνα, αλλά και κάποια σουτ σημαντικά. Ο Βασιλόπουλος, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 9 πόντους, με 2 στα 3 τρίποντα, 1 στο 1 δίποντο. Πρώτο σκορ για την ΑΕΚ ήταν ο Πάντερ που είχε 15. Πάντερ, ο οποίος ήρθε από τη Ρώσα Ράντομ, ένας παίχτης που έδειξε κάποια πράγματα πέρσι στο Λαύριο, είναι η αλήθεια, με καλά στοιχεία, καλό σκόρερ, αλλά ήρθε σαν, όχι λύση ανάγκης, έψαχνε σε πιο υψηλά ράφια η ΑΕΚ, δεν τις κάθισαν και πήγε στον Πάντερ. Και τελικά ο Πάντερ της έχει βγει πάρα πολύ, την έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο τελικό του κυπέλου ήταν πολύ σημαντικός και σήμερα είχε 15 πόντους με 4 στα 8 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, μία-μία βολή, πήρε 2 rebound, έδωσε 2 assist. Έκανε και δύο λάθη σε 24 σχεδόν λεπτά συμμετοχής. 12 είχε ο Σάκοτα που επέστρεψε στον τραυματισμό. 12 είχε και ο Χάρης. Οι περισσότεροι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Χάρης σήγησε στο δεύτερο. Για τη Στρασβούργ, από 15 ο Ζακ Ράιτ με τον Λαμπέιρη. 12 είχε ο Ράντολφ. Η ΑΕΚ κράτησε χαμηλά τη Στρασβούργ. Μια ομάδα που γενικά παίρνει πολλά από την επίθεσή τη. Την κράτησε στους 69 πόντους. Την άφησε να σουτάρει συνολικά με 28 στα 67 σουτ, 23 στα 50 δίποντα και 5 στα 17 τρίποντα. Και έτσι ουσιαστικά πήρε αυτή τη διαφορά των 9 πόντων. Ξαναλέω ότι το έλεγα και εδώ όταν η Άκη είχε χάσει από την Ήμπρουξ από το παιχνίδι, ότι οι διαφορές που είναι μέχρι εκεί στους από 1 μέχρι 10-11 πόντους μπορεί και να ανατραπούν. Από εκεί παραπάνω είναι το δύσκολο. Η Άκη λοιπόν στους 9. Απέδειξε αυτή στον προηγούμενο γύρο με την Ήμπουργκ ότι δεν λέει κάτι διαφορά εκεί που το έχει χάσει με 10. Να δούμε αν η Στρασβούργ μπορεί στην έδρα της να κάνει την ανατροπή ή αν η ΑΕΚ θα κρατήσει το συν 9 και θα πάρει την πρόκριση για το Final Four. Ξαναλέω ότι αν η ΑΕΚ είναι αυτή που πάει στο Final Four, είναι αρκετά πιθανό να είναι αυτή που θα το διοργανώσει κιόλας. Σήμερα στο ΑΚΑ είχε πολύ κόσμο, είχε περίπου 12-13.000 κόσμο. Δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι και έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα το ΑΚΑ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η Revanse στη Γαλλία. Να δούμε αν έχουμε και τελικό στο Banvit Μονακό. Ναι, 8 δευτερόλεπτα έχουμε εκεί. 76-83. Σίγουρα προβάδισμα για τη Μονακό και εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού. Έτσι κι αλλιώς η Μονακό είναι το φαβορί με την Banvit. Η μοναδική ομάδα που νίκησε στα προημιτελικά στην έδρα της είναι η ΑΕΚ. Γιατί και η Καρσία έχασε χθες. Και η Ludwigsburg. Χθες στις Μίνι γίναν διάφορα κιόλας. Και ένα επεισόδιο με τον Ρόχας της Μούρθια, ο οποίος δέχθηκε ένα αντικείμενο, το γύρισε πίσω, πήγε να δημιουργηθεί εκεί θέμα με την κερκίδα και ένα παιχνίδι το οποίο το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε μετά από περίπου μία ώρα καθυστέρηση, γιατί είχε κολλήσει το χρονόμετρο εκεί, με τους ανθρώπους της Μούρθια να ζητάνε να αποβληθεί η Καρσίγιακ από την διοργάνωση, γιατί θεωρούν ότι ούτε κάποιο θέμα υπήρξε στο χρονόμετρο και υπάρχει το ζήτημα με τον παίχτη που δέχθηκε επίθεση από τον κόσμο. Αλλά οι Ισπανοί έχουν το προβάδισμα. Τώρα που μιλάμε, αφού τελείωσαν όλα τα παιχνίδια των προημιτελικών Champions League, η Μούρθια έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα 14 πόντων. Η Bayreuth έχει ένα μικρό προβάδισμα 5 πόντων κόντρα στη Ludwigsburg. Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα των 9 πόντων με τη Στρασβούργ και η Μονακό 76-85 από ό,τι βλέπω. Η Μονακό νομίζω είναι το πολύ μεγάλο φοβορή μαζί με τη Μούρθια για την επόμενη φάση. Η ΑΕΚ σημαντικό προβάδισμα και η Bayreuth επίσης σημαντικό προβάδισμα για τον Basketball Champions League. Είδαμε κάποια πράγματα πριν για τον Άρη. Στα του ΠΑΟΚ πιο πολύ αγωνιστικά είναι τα όποια θέματα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Η προετοιμασία εν ώψη Κόρυβου συνεχίζεται. Ένα ζήτημα σήμερα ήταν η απουσία του Λίνου του Χρυσκόπουλου, ο οποίος είχε
κάποιες ενοχλήσεις στη Γάμπα, κυρίως για προληπτικούς λόγους, προτιμήθηκε να μείνει εκτός και να μην συμμετέχει στην προπόνηση. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει φυσικά να συνεχίσει το νικηφόρο του Σερί, να ξεκουραστεί το Πάσχα και μετά να πάει σε δύο πολύ σημαντικά μάτς και με την ΑΕΚ και με το Λαύριο, που είναι αρκετά πιθανό να κρίνουν έτσι το που θα καταλήξει στο τέλος κανονικής περίοδου. Ήθελα λίγο να δω για τον Κόρυβο κάτι που πήρε το μάτι μου σήμερα. Αν και βέβαια ο παίχτης που έφυγε δεν είναι κάποιος που, παρότι Αμερικανός, δεν είχε σημαντικό ρόλο. Αλλά το θέμα είναι αν αυτός που είναι να έρθει θα έρθει μέχρι το Σάββατο. Έτσι, γιατί ο Κόρυβος ανακοίνωσε ότι ο Τράβις Κόν αποτελεί παρελθόν. Περίπου 3 μήνες ήταν στην ομάδα ο συγκεκριμένος. Υπάρχει ένα όνομα το οποίο παίζει Κέμπ, από ό,τι βλέπω είναι. Δεν νομίζω να είναι ο Σον, φίλε μου, στα μάτι. Κάτσε λίγο να δω. Λοιπόν. Ο Σον Κέμπ. Καλά θα ήταν. Μακάρι, αλλά πού. Λοιπόν. Μάλιστα. Ψηλό, από ό,τι βλέπω, ψάχνει πάλι ο Κόρυβος. Γιατί ενώ πήρε τον Λάγκφορντ, το γνωστό Λάγκφορντ, έτσι, από την παρουσία του στο Πανιόνιο, στον ΠΑΟΚ παλιότερα, δεν είναι το πεντάρι που ψάχνει. Η αλήθεια είναι ότι ο Λάγκφορντ 4-5 είναι, δεν είναι κλασικό πεντάρι. Και κυνήγει για την απόκτηση του Άνταμ Κέμπ, λευκός Αμερικανός, στη Βουλγαρία φέτος, στην Περόε, 2-8-28 ετών, παλιότερα και στην Αστάνα και στη Σαρλερουά. Προφανώς και ο Κόρυβος τον θέλει στον να τον πιο άμεσα, δεν το αποκλείω να έρθει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα αύριο και να είναι διαθέσιμο για το μάτς του Σαββάτου. Το αναφέρω γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ρόστερ του Κορύβου, που είναι πιθανό να υπάρχουν και στο μάτς του Σαββάτου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι άλλο έτσι, πέρα από αυτό το καθαρά έτσι, αγωνιστικό. Χθες στον τελικό των εφήβων εννοείται και ο Νίκος Σταυρόπουλος εκεί, που είναι όχι ο αρμόδιος, να το πω έτσι. Είναι αυτός ο οποίος έχει υπό τη σκέπη του όλες τις ακαδημίες, ο Τελσούς Νατζίδης, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου μαζί με τον βοηθό του, τον Γιώργο Μενουτάκο εκεί. Γενικά ήταν εκεί οι περισσότεροι έτσι, άνθρωποι της πρώτης ομάδας, προπονητές, αλλά ήρθε η ήττα στον τελικό. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν η ήττα αναμενόμενη, αλλά με βάση τα στοιχεία των δύο ομάδων, ο Άρης ήταν το φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στο παιχνίδι. Ξαναλέω ότι για το ΠΑΟΚ είναι σημαντικό τώρα, ενώ του Σαββάτου, να κλείσει αυτήν την περίοδο, να το πω έτσι, με μία ακόμα νίκη, έτσι, επί του Κορύβου, που ναι μεν τον τελευταίο καιρό δεν τα πηγαίνει καλά και έχει μείνει χαμηλά, και αρκετοί θεωρούν ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα ακολουθήσει τα τρίκαλα στην Α2, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παίζει για την παραμονή της και μια ομάδα που παίζει για την παραμονή της και είμαστε τελευταίες αγωνιστικές, ποτέ δεν μπορείς να την ξεγράψεις, έτσι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας, αλλά ο Κόρυβος που έχουμε δει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έχει 2-3 Αμερικανούς, τον Κάρσον, τον Μπόσλι, τον Ντεκόζη, παίχτες που εφόσον είναι σε μέρα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Έτσι, γι' αυτό ο Πάκτος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στο μάτς του Σαββάτου, να συνεχίσει με μια ακόμη νίκη, να δει τι θα κάνουν οι αντίπαλοι του. Έτσι, η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Το Λαύριο πηγαίνει να παίξει Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Ο Προμηθέας παίζει με το Ρέθυμνο. Τον ενδιαφέρον έτσι, φυσικά. Τώρα που είπες για το Πανιόνιο Λαύριο, με ρωτούσε ένα φίλο μου πώς το βλέπω το μάτς από στοιχηματική πλευρά και έμαθα ότι άνοιξε ο Πανιόνιο στο 1,50. Νορμάλ, θα σου πω εγώ. Ναι, εντάξει, γιατί το Λαύριο, ας πούμε, θεωρητικά είναι αδιάφορο. Έτσι, δηλαδή τώρα. Εντάξει, όχι. Κοίτα, αδιάφορο δεν είναι. Έτσι. Παίζει για να. Ναι. Για να είναι. Να τερματίσει μέσα στην πρώτη τετράδα. Το Λαύριο είναι εκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Και εγώ νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν είναι στην εικόνα που ήταν πριν λίγο καιρό. Πριν περίπου 1,5 μήνα. Ναι, τώρα ενδεικτικά το αναφέρω, έτσι, δεν υπονοούμε τίποτα φυσικά. Ναι, ναι. Απλά. Εντάξει, πολύ. Εντάξει, το Πανιόνιος σε θεωρητικό επίπεδο είναι ανεβασμένο, αν και προέρχεται από ήττα. Αλλά εντάξει, τώρα σαν δεν έχει δείξει κάποια πράγματα ο Πανιόνιος. Νομίζω ότι. Πολύ βελτιωμένο ο Πανιόνιος. Ίσως και οι στοιχηματικές έχουν το Πανιόνιο σε πιο καλή μοίρα από τον Κόρυβο. Έτσι. Ναι, κοίτα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα με ρωτάς, σε τέτοια μάτς, αυτός που έχει το μεγαλύτερο κίνητρο είναι αυτός ο οποίος
παίζει για τη ζωή του, έτσι, ναι, για την παραμονή του. Οπότε νομίζω ότι ο Πανιώνιος θα έχει και κόσμο στο γήπεδο όπως είχε με την ΑΕΚ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι ένα σημείο σεζόν έπαιζε σε άδειο γήπεδο. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο θέμα και με τους οργανωμένους. Αλλά γενικά οι πάνθυρες δεν στήριζαν. Γενικά ναι, δεν πήγαν. Δεν πήγαν οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα για τον Πανιώνιο είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο. Δεν λέμε ότι είναι το φοβορή. Εγώ δεν είναι καθαρά 50-50 κατάσταση. Να δούμε πώς θα είναι το παιχνίδι του Σαββάτου που ενδιαφέρει και άλλους. Μετά τη διακοπή του Πάσχα, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με την ΑΕΚ μεσοβδόμαδα. Σε ό,τι κατάσταση και αν είναι η ΑΕΚ. Έτσι, γιατί η ΑΕΚ πηγαίνει τώρα να παίξει, είπαμε, την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Και έχει μετά τη ρεβάνς στην έδρα της Στρασμπούρ. Ό,τι και αν έχει γίνει εκεί, θα έχει την ευκαιρία και λίγο να ξεκουραστεί. Και φυσικά, αν έχει καταφέρει να πάρει και την πρόκριση, σίγουρα θα έχει και πολύ καλή ψυχολογία. Εφόσον ο ΠΑΟΚ κερδίσει και το Σάββατο τον Κόρυβο, έχει αυτά τα δύο μάτς τα οποία είναι πολύ πιθανό να κρίνουν το πού θα καταλήξει. Με την ΑΕΚ και με το Λαύριο. Με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, με το Λαύριο στο Παλατάκι. Αν σε αυτά τα παιχνίδια πάρει μία νίκη, κάνει ένα σημαντικό βήμα γιατί αφήνει πίσω το Λαύριο, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Αν καταφέρει να κάνει δύο νίκες, για μένα πάει μέχρι και για τρίτος στο τέλος της σεζόν. Αν κάνει δύο ήττες, σίγουρα μένει πίσω. Σίγουρα μένει πίσω. Είναι λεπτές ισορροπίες. Ναι. Και φέτος σε αυτό το κομμάτι είναι λεπτές ισορροπίες. Mm-hmm. Είναι μια νίκη, μια ήττα. Τι θα κάνει και ο αντίπαλος. Δηλαδή, και ξέρεις, όταν έχεις μέσα ομάδες όπως είναι το Λαύριο, όπως είναι ο Προμηθέας, για παράδειγμα, που ναι, μεν, αλλά. Mm-hmm. Με τη λογική ότι ναι, μεν, κάνουν μια καλή πορεία, ξέρω εγώ, είναι ψηλά, αλλά εντάξει, δεν έχουν τη φανέλα, το βάρος για να. Δηλαδή, είδες τώρα τι έγινε με τον Προμηθέας με τον Άρη. Έτσι πήγε ο Άρης σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, γιατί το ήθελε. Πάση δυσία. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο αγωνιστικό, αλλά με έτσι και φανέλα, mm-hmm. ως ένα βάθμο. Έτσι. Δηλαδή ότι οι παίκτες του Άρη είχαν πολύ παραπάνω θέληση για αυτό το παιχνίδι από τον Προμηθέα. Που δεν έχει. Δηλαδή ο Προμηθέας μία χρονιά είναι επιτυχημένη, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι επιτυχημένη χρονιά όταν είναι σε αυτό το επίπεδο ο Προμηθέας. Κοίταξε, εγώ δεν θα σου πω ότι είναι επιτυχημένη για αυτές τις ομάδες. Εντάξει, για το Λαύριο φυσικά και είναι. Έτσι, γιατί το Λαύριο άλλο στόχο είχε στο ξεκίνημα, ναι, της σεζόν. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα η οποία και αγωνιστικά και οικονομικά και σε όλη τη την άβρα είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί πολύ ψηλά θέση. Ναι, το λέγανε κιόλας. Δεν λέγανε για τετράδα οι άνθρωποι στο ξεκίνημα. Όχι, αλλά σίγουρα ψηλά, ναι, θέλουν να πάνε ψηλά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, φτάσαμε 9.30. Ο Δόξας είναι μαζί μας με τα μπαχαρικά και τα βότανά του. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά, σε βότανα, σε τσάγια, σε χαμομήλια, σε βότανα για αδυνάτισμα, για πίεση, για χοληστερίνη, superfoods, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είναι στο Δόξα, εκτός από νερό, να ξέρετε. Είναι λίγο ένα θέμα αυτό σήμερα. Μάλλον και αύριο θα το πάμε έτσι. Όλα αυτά είναι στο Δόξα, στην Ολυμπίου, Διαμαντή 21, 23, 15, 50, 6, 46. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και στο doxapavlaspices.gr μπορείτε να δείτε και από εκεί τις προσφορές του Δόξα. Και ο Τονκλίν Παντελίδης φυσικά, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρα αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα, βιολογικός καθαρισμός, όλα στην Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα και με πρατήριο BP για τη δική σας διευκόλυνση. 2310 938 875 το τηλέφωνο της Τονκλίν Παντελίδης. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι που συνήθως πηγαίνουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, να δούμε λίγο τι, να συζητήσουμε και όσα είπε αυτό το παλικάρι που λέγεται Γιάννης Αντετοκούνμπο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέψαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Είπαμε για το τι έγινε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Στρασμπούρ. Η ελληνική ομάδα πήρε το προβάδισμα 78-69. Έχει μια διαφορά 9 πόντων να υπερασπιστεί στη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην έδρα των Γάλλων. Δεν είναι μεγάλη, δεν είναι μεγάλο το προβάδισμα, δεν είναι και μικρό. Είναι ένα προβάδισμα το οποίο η ΑΕΚ δείχνει ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί και στη ρεβάνς και να πάρει την πρόκληση για το Final Four. Τελικό δεν έδωσα πριν. Α, τώρα το χάσω όμως, κάτσε λίγο. Κάποιο εδώ μπροστά μου το είχα. Στο Μπάμβιτ Μονακό. Για να δώσουμε εκεί τελικό. Μεγάλο βαντάζ βλέπω. Πρέπει να κέρδισε, ναι, με 8 πόντους, 77-85. Έτσι κι αλλιώς η Μονακό και περισσότερες επιλογές έχει και μεγαλύτερη ποιότητα από την Μπάμβιτ έχει. Και το σύν 8 πλέον ενώπιση ρεβάνς που είναι στην έδρα της. Λοιπόν, σου έλεγα πριν το διάλειμμα ότι σήμερα είδα ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι συνέντευξης του Αντετοκούνμπο. Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι βλέπεις, ρε φίλε, παραγωγές τώρα που γίνονται εκεί τώρα, το 60 Minutes, ας πούμε, είναι...
Καλά, εντάξει, δεν συζητάμε. Τι να συζητήσουμε τώρα. Ο τύπος, ο παρουσιαστής, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Θόρκ, δεν το θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Δεν το συγκράτησε. Είχε έρθει και στην Ελλάδα πριν καιρό, μίλησε και με το Θανάση. Πήγε έτσι και σε εκείνο το γήπεδο που στο Παγκράτη, που είναι, που έχει γίνει έτσι και το έχουν ζωγραφίσει με τον Αντετοκούμπο. Γενικά έτσι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Και ξέρεις, πολλές φορές προσπαθούσε να πιέσει τον Αντετοκούμπο να βγάλει, ρε παιδί μου, τα συναισθήματά του για τότε. Για αυτά που βίωνε τότε. Ναι. Και αυτό είναι το φοβερό με αυτό το παιδί, ρε εσύ. Δηλαδή, ενώ τον βλέπεις ότι απαντάει για δύσκολες καταστάσεις και εποχές, λέει ότι εγώ έμαθα μέσα από αυτά. Δηλαδή, δεν το υποκρίνεται αυτό το πράγμα. Έχει πολύ καθαρό πρόσωπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ όσες φορές τον έχω δει να μιλάει, και πλέον επειδή και το παιδί κιόλας έχει μάθει πολύ καλύτερα να διαχειρίζει τα αγγλικά, δεν είναι όπως στην αρχή που δεν ήξερε καν τη γλώσσα. Έλεγε ότι στην αρχή όταν πήγε στην Αμερική, προσπαθούσαν να το εξηγήσουν πώς γίνεται το σκηνικό με την τράπεζα. Δηλαδή πώς μπαίνουν τα λεφτά και εσύ τα παίρνεις. Και ποια είναι η διαδικασία, δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Εξηγούσε και όταν ήταν μικρός και πουλούσε στον δρόμο τέλος πάντων γυαλιά, CD και τέτοια, ότι ήταν από τους καλύτερους πολιτές, όπως έλεγε ο ίδιος. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ναι, γυρνούσαμε το βράδυ στο σπίτι και ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο εγώ με τα δύο αδέρφια μου. Εντάξει, αλλά είχαμε πολύ χαμόγελο και παλεύαμε τέλος πάντων. Δεν ήταν. Κάποιος πρέπει να τη δει τη συνέντευξη για να την καταλάβει. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να τη μεταφέρω και πολύ καλά. Για να βλέπει τις αντιδράσεις του ίδιου του Γιάννη, που για μένα είναι όλα τα λεφτά. Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια. Είναι σημαντικό σε αυτή την κατάσταση να βλέπεις και να αξιολογείς το πώς μιλάει και το πώς τα συναισθήματα που βγάζει ένας τέτοιος αθλητής. Γιατί ξέρεις, είναι σημαντικό για έναν αθλητή, θεωρώ, και αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αμερική. Ενώ είναι, ξέρεις, η χώρα του καπιταλισμού, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα σχετικά με τα χιλιάδες παραδείγματα, ας πούμε, αλλά στον αθλητισμό εκεί βλέπεις ότι πάρα πολλοί αθλητές, το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν ξεχνάει τις ρίζες του. Δεν ξεχνάει από που ξεκίνησε. Δεν ξεχνάει την πόλη, την περιοχή, αν θες, στην Αμερική, και ειδικά που στην Αμερική που έχει, ας πούμε, περιοχές οι οποίες, ξέρεις, είναι πονεμένες, με εγκληματικότητα, με φτώχεια, με χιλιάδιο. Δεν το ξεχνάει. Ναι. Και είναι σημαντικό. Και ο Αντετοκούμπο, για παράδειγμα, που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα superstar. Δηλαδή, με έναν άνθρωπο που εξόγω για ένα συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων και έχει εταιρείες κολοσσούς δίπλα του. Έτσι, έναν άνθρωπο τον οποίο οι εταιρείες τον προωθούν στην Κίνα, παρακαλώ, που αυτή τη στιγμή για το NBA εδώ και 3 χρόνια είναι μια τεράστια αγορά η Κίνα. Mm-hmm. Είναι απίστευτη αγορά. Και βλέπεις ότι οι εταιρείες του πιστεύουν μόνο το Γιάννη. Δηλαδή, δεν στέλνουν ένα πακέτο παιχτών δίπλα του να τους πάνε σαν ομάδα. Έχουν τέτοια δύναμη, θεωρούν, ότι έχει ο Γιάννης, που το στέλνουν μόνο του. Και είναι σημαντικό αυτά που ανέφερες τώρα, ότι ένας τέτοιος αθλητής δεν ξεχνάει, ενώ θα μπορούσε να ξεχάσει τις ρίζες του, την ιστορία του, και να λέει, εντάξει, και τι έγινε στην Ελλάδα και εγώ είμαι τώρα εδώ, και δεν το ξεχνάει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και στο το να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Σπίτι του είναι με την κοπέλα του και τη μητέρα του. Ναι. Να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Εγώ δεν εξετάζω ότι ήταν, ξέρω, μετανάστης, το τι μπορεί να βιώσει σαν μικρό παιδί σε αυτή τη χώρα. Έτσι, εγώ, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όπως υπάρχουν καλοί κακοί, υπάρχουν και καλοί κακοί σε όλους. Έτσι, δεν έχει να κάνει. Και θεωρώ τον Έλληνα σε πολύ μεγάλο βαθμό φιλόξενο λαό. Και το λέει και οι άλλοι. Ναι, και το λέει και ο ίδιος ο Γιάννης. Έτσι, ότι τα παραδείγματα τα οποία είχε ρατσισμό ήταν πολύ λίγα στη ζωή του. Υπήρχαν, βέβαια, και είναι κακό αυτό, αλλά είναι πολύ λίγα. Το σημαντικό για τον Αντετοκούμπο είναι ότι δεν ξεχνάει καταρχήν τις ρίζες του, έτσι. Δεν κολλάει σε ό,τι μπορεί άσχημο αρνητικό να γίνει στη ζωή του και μπορεί να ευθύνεται ένας κακός Έλληνας ή μια γραφειοκρατική κατάσταση του κράτους ή κάτι, ρε παιδί μου, τέτοιο. Και συνεχίζει και μιλάει με τα καλύτερα λόγια την Ελλάδα. Έτσι, και προσφέρει υπηρεσίες. Όχι μόνο με το ότι φαίνει τα παιδιά όλα κοντά, γιατί τα παιδιά, καλώς ή κακώς, χρειάζονται ενδάλματα για να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. Mm-hmm. Έτσι, χρειάζονται υγιείς καταστάσεις. Έτσι, όταν ένα άθλημα ταλαιπωρείται, τώρα σε εμάς στο μπάσκετ,
με καταστάσεις που έχουμε βιώσει, με αυτά που λέγαμε τις ομοσπονδίες για τις λίγκες, ξέρω, και υπάρχουν άλλα στη μέση, το παιδί θα έρθει ποτέ κοντά στο μπάσκετ. Έτσι. Εγώ, ανάλογο περιστατικό με αυτό που γίνεται με τον Κουμπό, πραγματικά το είδα της εποχής Σοφοκλής Κορσιανίτη. Που όλα τα παιδάκια τρέχαν στο Σοφοκλή. Γιατί ήταν για τα παιδάκια, ο Σοφοκλής ήταν ο αγαθός γίγαντας. Και γινόταν ένας πανικός. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έτσι. Και νομίζω ότι παίρνεις παραδείγμα, εντάξει, μπορεί να είναι ευλογημένος με το γεγονός ότι έχει μια σωματοδομή τεράστια. Έτσι. Διαφορετική δεν είναι, είναι και τα γονίδια καμιά φορά. Mm-hmm. Αλλά βλέπεις ότι δεν μένει στο τι έγινε τότε και στα όσα άσχημα πέρασε. Κοίταξε μπροστά και πέτυχε. Και συνεχίζει να πετυχαίνει. Ακόμα είναι νωρίς. Τον ρωτούσε ο παρουσιαστής. Είχε τον πρώτο ατζέντη που τον βρήκε στο φιλαθλητικό. Ο οποίος είπε κάποια πράγματα και ρωτάει ο παρουσιαστής τον Αντετοκούνμπο. Τότε λέει όταν είχε 50 άτομα το γήπεδο και 20 ήταν άνθρωποι του NBA, όπως του είπε ο ατζέντης, που όντως έτσι γινόταν τότε. Ναι, τότε έτσι. Δεν ήταν ένα παιχνίδι στη Λάρισα, δεν μου είχε πάει τον Celtics και τον πέρασαν για. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Και του λέει, έμαθα ότι δεν ήσουν ο καλύτερος της κατηγορίας. Και λέει, όχι, δεν ήμουνα. Είχε καλύτερος παίχτης από μένα τότε. Ναι, τότε. Ναι. Εγώ λέει, ήμουν ένα παίχτης που έβαζα 8-9 πόντους, 10. Το NBA έβλεπε την προοπτική όμως. Ναι. Στην Α2. Έτσι. Έβλεπε την προοπτική. Και θέλω να σε πάω σε ένα άλλο τώρα με αφορμή αυτή τη συνέντευξη. Σε κάποια φάση λοιπόν έχει ένα πλάνο. Για Γιάννη εδώ, έτσι από ό,τι βλέπω και στο Λος Άντζελες είχε έλεγχο για τον Γιάννη. Ναι. Βλέποντας λοιπόν την συνέντευξη, σε κάποια φάση έχει μία κουβέντα τέλος πάντων του παρουσιαστή με τον. Τώρα ήταν πρόεδρος των Bucks. Ήταν υπεύθυνος του τμήματος marketing των Bucks, γιατί πήγαινε λίγο και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και ήταν από τα γραφεία του τμήματος marketing των Bucks. Το? Η συνέντευξη ήταν μέσα στα γραφεία του τμήματος marketing των Milwaukee Bucks, στα Μάτι Μουρελή. Τα οποία γραφεία δεν βλέπεις γραφεία πολυεθνικής που βλέπουμε. Ωραία, οι οποίοι όλοι αυτοί ασχολιόντουσαν με το marketing των Milwaukee Bucks. Και μάλιστα κάθε φορά που κάποιος κλείνει εισιτήριο διαρκείας για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι την επόμενη σεζόν μπαίνουν στο καινούριο του γήπεδο κιόλας. Ναι. Δεν ξέρω αν μπαίνουν από την αρχή. Αλλά, όχι, αλλά από ένα σημείο και μετά σεζόν μπαίνουν στο καινούριο του γήπεδο. Κάθε φορά λοιπόν που κάποιος παίρνει season ticket για το καινούριο γήπεδο. Εκεί που μιλούσε λοιπόν ο τύπος, ο πρόεδρος από ό,τι κατάλαβε να ήταν, ή υπεύθυνος πάνω του marketing, ακούγατε από πίσω κάτι χειροκροτήματα. Και το ρωτάει αυτός τι είναι. Λέει είναι κάθε φορά που κλείνεται μία θέση για το καινούριο γήπεδο. Χειροκροτάει όλο το τμήμα. Ωραία. Και εξηγούσε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τον Αντετοκούνμπο, ότι έδειχνε πλάνα. Είχε και κάποιες δηλώσεις του Χένσον που μαζί ήταν με τον Αντετοκούνμπο. Νομίζω εκείνη τη χρονιά που πήγε ο Χένσον ήρθε και ο Αντετοκούνμπο τότε στο Μιλγουόκι. Και εξηγούσε τέλος πάντων ότι πριν έρθει ο Αντετοκούνμπο και το Bradley Center δεν είχε πολύ κόσμο και γενικά δεν ασχολούνταν και πολλοί κόσμο στο Μιλγουόκι. Και τώρα. Μα θέλει πάντα κάθε ομάδα, το έχουμε ξαναπεί. Θέλει πάντα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα μεγέθη με την ελληνική αγορά. Έτσι, τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μπορεί να έχει τώρα ένα τεράστιο τμήμα marketing. Έτσι, όταν είσαι. Αλλά, έχει σε πρώτη φάση. Ναι, έχει. Το θέμα είναι να μπορέσει να μπει σε μια λογική ότι ο παδό σου φίλαθλο στην Ελλάδα δεν είναι μόνο έλα να δώσει τα λεφτά σου για να πληρώσουμε τα χρέη. Πρέπει να μπει και η λογική των υπηρεσιών. Mm-hmm. Καλό το να βλέπει την ομάδα σου. Ναι, σίγουρα δεν είμαστε Αμερική. Έτσι, δεν είμαστε. Δεν έχουμε τη λογική στην Αμερική, δεν έχουμε τη λογική του οπαδού. Είναι φίλαθλοι. Ως επιτοπλίστων είναι ελάχιστοι οπαδοί. Και αυτοί οι οπαδοί με τη λογική ότι εντάξει, επειδή υπάρχουν κάποιοι που ζουν για να πνέουν, ξέρω εγώ, για το Μιλγόκι. Κυρίως αυτό δεν συμβαίνει για τον μπάσκετ, συμβαίνει για άλλα θέματα. Αλλά πρέπει και στην Ελλάδα να παίρνουμε παραδείγματα και να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Έτσι, το έχω ξαναπεί αυτό χιλιάδες φορές. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που μπορείς να κάνεις πράγματα. Ειδικά σε μια ομάδα. Το να κάνεις, το να έχεις τρεις χορηγούς και τρεις χορηγοί σου να προσφέρουν δώρα σε αυτούς που αδανιώνουν το διαρκείας, δεν έχει να κάνει με τα λεφτά, ρε παιδιά. Έχει να κάνει με μια καλή χορηγική συμφωνία, έτσι, και κάποιους χορηγούς να προσφέρεις κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο που θα ανανεώσει. Κάτι πρέπει να του προσφέρεις. Πέρα από το να του λες μόνο έλα να βοηθήσεις την ομάδα σου, έλα να βοηθήσεις την ομάδα σου, έλα να βοηθήσεις την ομάδα σου. Mm-hmm. Πέρα από αυτό πρέπει κάτι να του προσφέρεις. Γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Δεν μπορούμε συνέχεια να βάλει. Να είδες τι έγινε τώρα με τον Άρη, έτσι. Ο κόσμος βοήθησε όσο μπορούσε. Όσο μπορούσε, τι να πεις. Δηλαδή, γιατί δεν πουλήσατε όλα τα κουπόνια, γιατί δεν πουλήσατε όλα τα μπλουζάκια, γιατί δεν πουλήσατε. Πώς να το πεις όταν ο άλλος έχει μια συγκεκριμένη δουλειά, παίρνει 500 ευρώ, 600 ευρώ και έχει να τα ίσχυε 2-3 στόματα.
Αλλά αν του προσφέρει κάτι συν το διάρκεια, έτσι από τρεις χορηγούς που θα βρεις, θα τραβήξει ο κόσμο. Και βάλεις μέσα στο παιχνίδι και ένα παίκτη ίδαλμα, ρε παιδί μου, όπως είχε ο Άρης με τον Βεζένκοφ. Έτσι, που οι πιτσιρικάδες το λάτρευαν τον Βεζένκοφ. Είχε ένα προμοτάρι κάτι ο Άρης τότε, π.χ. Έτσι, αυτό είναι το σκηνικό που πρέπει να βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπεις μια συνέχιση από το κούμπο και πρέπει να κάνει να τη βλέπει και ο παράγοντας και να παίρνει πράγματα. Να παίρνει πράγματα. Αλλά όταν εδώ εμείς βάζουμε τον πρόεδρο μαθητή μου που δεν έχει ιδέα και κάνει τραγούδια, ας πούμε, και τώρα κάνει αγωγές για να πάρει τα χρωστούμενα του, που 2 χρόνια δεν έφερε ούτε μια χορηγία στην ομάδα. Και δεν κλείνουμε ένα γραφείο, μια εταιρεία. Δεν πάμε σε μια σχολή να πούμε: ελάτε εδώ, ρε παιδιά. Ελάτε εδώ. Ελάτε 5 άνθρωποι με το marketing. Έτσι και έτσι θα δουλέψουμε ποσοστά αυτό και αυτό. Πάρε 5 πιτσιρικάδες να έχουν μια λογική. Δεν πάμε να βάζουμε τον ένα και τον άλλο του κολλητού μα. Πρέπει να, αυτό που είπε ο Νίκο, πρέπει να μαθαίνουμε να είδε κάτι, ας πούμε, εντυπωσιακό του κέντρο. Δεν μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, αλλά έχει ένα τμήμα να λειτουργεί με μια τέτοια λογική. Πρέπει και οι ομάδες να αρχίσουν να σταματάνε αυτό το παρακαλυτό στο οπαδικό συνέστημα, στην αγάπη μόνο. Αυτός που αγαπάει την ομάδα θα πάει στο γήπεδο όπως και να είναι η κατάσταση. Δεν χρειάζεται να το πει η ομάδα. Ναι. Προσφέρει του κάτι παραπάνω, ρε παιδί. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση οικονομικά, okay, αλλά δεν είναι άσχημο τον κόσμο τον οποίο πηγαίνει στο γήπεδο να τον βλέπεις και να υπάρχει μια σχέση πελάτη. Υπηρεσίας. Καθόλου άσχημο δεν είναι. Έτσι. Όταν λέω πελάτη υπηρεσίας, τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας άνθρωπος που έρχεται στο γήπεδο και δίνει 10 ευρώ σε ένα εισιτήριο, λέω εγώ, έτσι, όταν έρχεται στο γήπεδο, αν αυτά τα 10 ευρώ εσύ καταφέρεις να τα κάνεις 30, γιατί θα πάρει μια μπύρα που θα διπιεί, θα πιει ένα καφέ που κάτι θα φάει, μπορεί να πάει στην μπουτίκ να βρει κάτι ωραίο που και έχει. Και του δώσεις κάτι πίσω από το χορηγό. Ακριβώς. Μια μείωση 30% ακριβώς. Από 5 χορηγούς. Ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Ένα γραφείο αυτό, ένα εκείνο, ένα ξενοδοχείο. Γιατί και ο χορηγός θα κερδίσει. Εγώ δεν λέω ότι δεν το κάνει κανένας. Προσπαθούνε. Προσπαθεί ο καθένας με το δικό του τέτοιο. Με τη δική του δύναμη και τι μπορεί να κάνει. Βλέπεις ότι είναι πράγματα τα οποία είναι ηλιοφανότερα και τα στην Ελλάδα γίνονται με ρυθμού χελώνα. Με ρυθμού χελώνα. Και δεν είναι ότι είναι δύσκολο γενικά. Μεράκι θέλει, ρε παιδιά. Μεράκι. Ναι. Εδώ κάποτε διοργανώσαν ένα φιλικό μια βραδιά προς τιμή του Νίκου Γκάλη με 0 έσοδα ουσιαστικά. Δεν είχαν λεφτά άνθρωποι, αλλά με ένα μεράκι. Μαζευτήκαν 10 άτομα, είπα, ρε παιδιά, να το κάνουμε. Και το κάνανε. Αυτό το παράδειγμα με το φιλικό τη βραδιά του Νίκου Γκάλη είναι το πιο απλό παράδειγμα ότι μπορεί να κάνει κάτι χωρί πολλά λεφτά. Απλά να βάλεις δουλειά. Σωστή όμως δουλειά. Mm-hmm. Σωστή. Και να βάλεις αυτό το ένα και το άλλο. Και είδες τι έγινε. Πόσο ωραία ήταν αυτή η βραδιά. Με πόσους στάρ του παλιού καλού καιρού ήρθανε. Με το φιλικό μου όλα στην εντέλεια. Mm-hmm. Αλλά μαζευτήκαν 10 άτομα. Είπαμε, παιδιά, θα δουλέψουμε. Θα βάλουμε αρμοδιότητες. Θα βάλουμε μεράκι. Θα βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε το ένα. Αν εσύ κάθεσαι ένα γραφείο και λες τι έγινε. Πόσα πουλήσαμε σήμερα. 10 διάρκεια, εντάξει, βγάλε μια ανακοίνωση που να λέει λαέλα να βοηθήσεις τον κόσμο ή αγάπη και ξέρω εγώ. Και δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε στο γραφείο. Δεν γίνεται στη δουλειά μας. Να σε πάω σε κάτι άλλο πρωτού κλείσουμε. Ήθελα να σου το αναφέρω. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, έτσι πώς έκανα λίγο μια βόλτα και έψαχνα και στην Αμερική διάφορα θέματα. Ο αγαπημένος ξέρεις τι έχει κάνει, εσύ η θεότητα που λέγεται. Το στείλες, αλλά δεν το είδες. Φίλε, θα χαζέψεις. Λοιπόν. Ανακοινώνεται ότι ο Λιάντζελο είναι ο μεγάλος. Ναι. Λοιπόν, ότι θα δηλώσει φέτος συμμετοχή στο draft. Λοιπόν, την επομένη, ο πατέρας, ο τεράστιος, έχει κανονίσει μέσα σε αυτό το Big Baller Brand Tournament, δεν ξέρω εγώ τι, να γίνει ένα παιχνίδι με μια κινέζικη ομάδα να παίξει αυτή τη βιτάουτας. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο. Το παιχνίδι τελειώνει 159-116. Και ο Λιάντζελο έχει βάλει 72 πόντους. Πιθανό πράγμα. Λοιπόν, αρχίζουν να γράφουν όλοι στην Αμερική 72 πόντους τη μέρα που δήλωσε στο draft κουλουμπού. Πανικός κουλουμπού, και τέτοια, ναι. Και το βρίσκουν τα τσακάλια από το SB Nation εδώ πέρα που στο έστειλα και εγώ και το βλέπα. Λοιπόν, η κινέζικη ομάδα, ο μεγαλύτερος παίκτης είναι 18 χρονών. Εντάξει. Έχει βάλει κάτι πιτσιρίκια. Το λένε, το διαβάζω το κείμενο. Το λένε, άμα το διαβάσει όλο. Έτσι, και έχει τίτλο ότι ο Λαβάλ Μπολ έστησε το μάτς. Set up this game. Σου λέω τώρα για σφαγή. Ωραία, δηλαδή το διάβαζα
και μου το σαγόνι. Και έχει και βίντεο. Δες μια φωτογραφία εδώ πέρα κάτω. Δες. Δες το δίπλα που μαρκάρει εδώ πέρα. Παιδιά, δηλαδή όσοι ακούτε την εκπομπή, παιδιά, μπείτε λίγο. Θα το βάλω στην ομάδα μας, θα το βάλω. Βάλω στην ομάδα μας. Το βάλω. Στο sbnation.com. Σου λέω το λένε ακλές. Βάλω το λίγο το link. Είναι ακλές ρε φίλε. Παιδιά δείτε, πραγματικά είναι μια απίστευτη ιστορία, την οποία δηλαδή, πρέπει να τη διδάσκουν σε σχολή marketing, σε πανεπιστήμια. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ο μπαμπάς. Δεν υπάρχει ρε αυτή η θεότητα. Ο Λαβάλ Μπολ που έχει τους τρεις γιους, ο ένας παίζει στους Los Angeles Lakers, ο καλός ας το πούμε. Ναι. Οι άλλοι δύο ήταν αυτό που συζητάμε όλη τη χρονιά που πήγαν στη Λιθουανία σε μια ομάδα και παίζανε παιχνίδια επίδειξης με κάποιους ό,τι να είναι ξέρω εγώ και βάζανε. Τη μέρα που ο γιος του ένας, ο οποίος δεν είναι οικοκαλός, δήλωσε συμμετοχή στα draft, έστησε μάτς, έφτιαξε μάτς, διοργάνωσε μάτς με μια ομάδα από την Κίνα, που σε μια φωτογραφία ο ένας που μαρκάρει τον ένα το γιο, είναι ένα παιδάκι 12 χρονών, 11. Και ο ένας ο γιος έβαλε 70 πόντους, 78. 72. 72 πόντους έβαλε. Και γράφανε στην Αμερική λοιπόν την επομένη ότι τη μέρα που δήλωσε στον draft, και το μεταξύ, αν δεις και βίντεο τώρα, θα ρημαχθεί το γελά σου, λέω έτσι. Ο τύπος καρφώνει όλη την ώρα, κλέβει την μπάλα και τέτοια. Ωραία. Και παίζει στην Αμερική ότι τη μέρα που δήλωσε στον draft έβαλε 72 πόντους. Κατάλαβες. Και γίνεται αυτή η κουβέντα. Σου λέω το κείμενο είναι έπος. Είναι έπος. Σου λέω το διάβαζα και έκλαιγα τα γέλια. Έκλαιγα. Μεταξύ όλων των κουβέντων έγινε για να γίνει ντόρος. Δεν έβαλε 72 πόντους. Ναι, τη μέρα που δήλωσε στον draft έβαλε 72. Άρα... Οι Κινέζοι, α πούμε, οι Κινέζοι ομάδα είχε μέσα κάτι παιδάκια. Δηλαδή, ναι, 12 χρονών δηλαδή. Ναι. Είναι κωμωδία. Πραγματικά είναι κωμωδία. Ο τύπος είναι θεότητα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτός ο Θεός. Εντάξει, λέει είναι, η ομάδα αυτή λέει είναι άντε 17 λέει. Ναι, ναι, σου λέω, ναι. Ωπα, δεν γίνεται. Παιδιά, δείτε το όσοι είστε μέλη στο group το οποίο έχουμε Basket City, μία λέξη στο σημείο κεφαλαίο. Έτσι, μπείτε να το δείτε. Όσοι ακούτε και θέλετε να το δείτε, μπείτε, γίνετε μέλη. Έτσι, θέλετε ένα απλό μήνυμα, γίνετε, μπείτε να το δείτε, παιδιά, αξίζει. Αξίζει να διαβάσετε όλη την ιστορία, να δείτε φωτογραφίες, βίντεο, δηλαδή θα κλαίτε. Θα κλαίτε από τα γέλια. Αυτό είναι μια μικρή θεότητα αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή πίστευε αυτό στην εποχή της τεχνολογίας, όπου δεν μένει τίποτα κρυφό, τίποτα δεν μένει κρυφό, ότι θα καταφέρει να στήσει ένα μάτς με κάτι παιδάκια 13-14 χρόνια από την Κίνα, ότι έβαλε ο γιος του 72 πόντους και ότι τι θα βγει νούμερο ένα στον draft. Δηλαδή, κλαίω πραγματικά. Κλαίω πραγματικά. Δηλαδή, κάνε κάτι ρε φίλε, κάτω στην Κίνα, ας πούμε, παιδί μου. Ή βάλει μια κανονική ομάδα να μην μαρκάρει κανείς, ας πούμε. Δηλαδή, απίδαρο, πραγματικά νομίζω είναι το θέμα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο Έλληνα παράγοντα να του φέρει εδώ στην Ελλάδα αυτού, να έχουμε να γράφουμε, να κάνω ένα site μόνο για του Ball. Ε? Bigballerbrand.gr. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Πραγματικά, άμα μπορεί κάποιο να του φέρει, πέρα ότι θα κερδίσει η ομάδα του πολλά λεφτά, γιατί οι άνθρωποι τώρα μιλάμε έχουν, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια followers. Έτσι, τα αδέλφια αυτά. Και μιλάμε για τρελά λεφτά, τρελό marketing δηλαδή. Αν μπορέσει μια ομάδα να του φέρει στην Ελλάδα, παρακαλώ, φέρτε του. Ναι. Θα είμαι όλη μέρα εκεί πάνω του, θα δείξει συνέχεια. Είναι πραγματικά απίθανο πράγμα έτσι. Όπως είπε κάποιος, η Καρντάσια του μπάσκετ. Ναι, ναι. Πραγματικά. Ναι. Εντάξει, στην Αμερική πλέον του έχουν πάρει εντελώς το γλέντι. Όλη αυτή τη διαδικασία με τη Λιθουανία και με τα. Ειδικά του μπαμπά τον έχουν ναι, πάρει. Ναι, έχει πάει πολύ στο γλέντι. Αλλά σου λέω τώρα το συγκεκριμένο, επειδή και εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, γιατί το πήρε το μάτι μου, το έβαλε 72, φυσικά δεν θα κάτσει τώρα να δει. Αγώνα επίδειξη τώρα στη Λιθουανία με την Κίνα. Το έχει βάλει και το link εκεί πέρα και λέει ότι όποιος αντέχει ας το δει. Ωραία, αλλά λέει εντάξει, δεν είναι για το δει όλο. Αλλά σου λέω, ο άνθρωπος είναι αλλού τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει. Τύπος είναι. Συγκλείς τα παιδάκια δηλαδή. Ναι, είναι θεότητα, ο τύπος δεν. Εντάξει, είναι αλλού. Λοιπόν, αυτά. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά εμείς. Να πάμε καμιά βόλτα από το δέντρο στο μπαρ. Στην Βασιλέως Γεωργίου 25. Να πιούμε το ποτό μας, να πιούμε την μπύρα μας με πάρα πολλές επιλογές στις μπύρες. 92 είδη και 40 ετικέτες βαρελίσχες μπύρες. Και όπως πάντα live στο μέσα χώρο του δέντρου στο μπαρ. Σήμερα, κάτσε λίγο να δω, σήμερα Τετάρτη είναι η Enjoy που παίζουν μουσική. Έτσι, να πιείτε τις μπύρες σας, να πιείτε το ποτό σας και να ακούσετε και ωραία live μουσική από τους Enjoy σήμερα στο δέντρο στο μπαρ. Επίσης για κάποια άλλη βραδιά, έτσι όχι σήμερα γιατί δεν προλαβαίνετε, αλλά κάποια άλλη βραδιά ή κάποια άλλη σημαντική στιγμή ζωής που θέλετε έτσι να είστε όμορφοι, από πάνω μέχρι κάτω αυτό που λέμε, για ένα κομμάτι ιδιαίτερο, έτσι τα μαλλιά μας, Γιώργος Μάσκας, εσείς άλλων, κορυφαίος
Στο είδος του αυτός και το επιτελείο ότι η ομάδα τους προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Έτσι για την καθημερινή σε φάση και όχι μόνο. Γιώργος Μάσκας, Hair Salon, Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2310-282-700, Facebook και Instagram φυσικά. Μπορείτε να ακολουθείτε και να ενημερώνεστε λατινικούς χαρακτήρες Γιώργος Μάσκας, Hair Salon. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος μέχρι και τις 12 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εμείς αύριο εδώ ξανά στις 8 για το δικό μας το μπασκετικό δίωρο. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.